Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε με Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο και όχι Δημήτρη Οδαναξή. Ήταν για κάνα τετράωρο πριν ο Δημήτρης Οδαναξής. Δεν θα συνεχίσει κι άλλο. Εδώ είμαστε βράδυ Σαββάτου. 13 Οκτωβρίου έχουμε, Χρήστο. Πόσο έχουμε, χάσει και τις μέρες. Ναι, βράδυ Σαββάτου 13 Οκτωβρίου. Γιώργος Παναγιωτήδης στο μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία εδώ στο μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Έχει θεματάκια ενδιαφέροντα. Εντάξει, όχι τόσο πολλά λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε το Nations League. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη το πιο σπουδαίο μάτς βραδιάς Ολλανδία-Γερμανία στο 27 είναι στο 0-0. Θα σας ενημερώνουμε και για ό,τι συμβαίνει στην τρίτη αγωνιστική αυτή τη νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA. Θα δούμε λίγο και για το πολύ βαρετό χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής. Μια εμφάνιση τουλάχιστον να νιάρει από τους Έλληνες διεθνείς. Βρήκε όμως τη μία φάση και έκανε τον γκολ με τον Μίτρογλου. Θα πάει τη Δευτέρα τώρα στη Φινλανδία για μάτς πρωτιάς. Είχαμε σήμερα μπάσκετ, δεν τα κατάφεραν οι ομάδες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στήθηκαν στα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ με 20 πόντους διαφορά 91-71. Ο Άρης το πάλεψε εκεί στην τέταρτη περίοδο στο φινάλε, μείωσε στο τελευταίο πεντάλεπτο μέχρι και στους 5 πόντους πλησίασε κοντρα στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν κατάφερε να πετύχει κάτι περισσότερο. Δικαιολογούνται, μάλλον έχουν δικαίωμα να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται και οι δύο ομάδες για διαιτητικά σφυρίγματα που ίσως να επηρέασαν σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού την εξέλιξη και την έκβαση του σκορ. Θα έχουμε περισσότερα συνέχεια και με σχόλια από τους reporter μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη. Είχαμε και φιλικό του Ηρακλή με τον Απόλλωνα Σμύρνη σε ένα δυνατό τεστ πριν την έναρξη της Football League, ισόπαλο με 1-1. Είχαμε και μπάσκετ νίκη του Ηρακλή επί της Καρδίτσας. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και θα τα δούμε εδώ στο post game όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και Κυριακή στο Λίμπερο 107,4. Και φυσικά οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και υπάρχουν και άλλα θεματάκια. Είχαμε έτσι μια διαδικτυακή μάχη, αν θέλετε, σχολιασμών από Ανδρέα Δημάτο και Κυριάκο Κυριάκο, υπεύθυνο επικοινωνία τη ΠΑΕΑΚ. Ξεκίνησε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, ένα κείμενο που φωτογράφησε ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ για τα τελευταία τεκτενόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Κυριάκος δεν το άφησε αναπάντητο και μάλιστα ήταν και αρκετά εύστοχη έτσι, η απάντησή του και συγκεκριμένη με επιχειρήματα προς τον υπεύθυνο επικοινωνία ΠΑΕΑΚ. Πριν όμως δούμε όλα αυτά, θα πάμε αμέσως σε Νίκο Μοσχοβίτη για να ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά. Να ξεκινήσουμε με την ήττα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι διεφάλων από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. 91-71 το τελικό σκορ. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους φίλους εδώ στην Λίμπερο. Τι γίνεται, τι κάνεις? Όλα καλά. Όλα καλά. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλά σήμερα, εντάξει. Ήταν και αποδεκατισμένος βέβαια από τις απουσίες. Ήταν και κάποια σφυρίγματα μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες. Εντάξει, νομίζω ένας συνδυασμός πραγμάτων. Οι απουσίες που ήταν πολύ σημαντικές, δηλαδή η απουσία του Γκος, η απουσία του Γκάρετ, η απουσία του Τζόουνς από το σημερινό παιχνίδι. Το κομμάτι των σφυρίγματων νομίζω πηγαίνει τελευταίο σε σχέση με αυτό που είδαμε, γιατί δεν ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε, ας πούμε, στις λεπτομέρειες για να μείνεις παραπάνω. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε τα θέματα του και αντιμετώπισε μια ΑΕΚ η οποία ήταν ξεκάθαρο το κίνητρό της, γιατί όντως οι ΑΕΚ θέλανε πάρα πολύ να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι μετά το κακό του ξεκίνημα, την ήττα στο Περιστέρι και την ήττα από τη Χάπελ Ιερουσαλήμ στο BCL. Και αυτό τους το κίνητρο, η μεγαλύτερη τους διάθεση που υπήρχε στην ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρο σε όλο το παιχνίδι. Σε αυτό μέσα, αν προσθέσεις και το γεγονός ότι η ΑΕΚ ανανέωσε πολλές επιθέσεις κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε τα πολλές φορές πεδαριώδη λάθη του ΠΑΟΚ, κάπως έζησε αυτό το 91-71. Δηλαδή η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, από δεύτερες επιθέσεις και από λάθη του ΠΑΟΚ πήρε περίπου 35 πόντους. Η διαφορά σε όλο το παιχνίδι είναι εκεί. Στα extra rebound της ΑΕΚ. Τα επιθετικά rebound, ναι, νομίζω όλη μια γυναική για τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν η πόντη 19-2 από τα επιθετικά rebound. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχασε 20 πόντους, είναι ξεκάθαρο το κομμάτι της διαφοράς. Και πραγματικά η εικόνα του αγώνα νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται στο σκορ. Η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη, ήταν πολύ πιο έτοιμη, είχε πολύ μεγαλύτερο κίνητρο τουλάχιστον για αυτήν. Έτσι τώρα κίνητρο δεύτερη αγωνιστική παιχνίδι, καταλαβαίνουμε ότι δεν κρίνει και τίποτα. Προφανώς. Αλλά ήταν και το περσινό 4-4 ίσως, που είδαμε σε κάποια στιγμή στις δηλώσεις εκεί και στο ημίχρονο που ακόμη και ο Γκρίφιν, έτσι καινούριος παίκτης της ομάδας, είχε ενημερωθεί γι' αυτό και το ανέφερε ως πρώτο επιχείρημα, ας πούμε. Και αυτό μπορεί να έπαιξε ρόλο. Για μένα μπορεί να παίξει ρόλο αυτό το παιχνίδι και στο μάτς του κυπέλου. Ναι. Όταν θα βρεις μπροστά σε ένα νοκάουτ παιχνίδι μια ομάδα που σε έχει κερδίσει 20 πόντους,
μπορεί αν το μάτς εκείνο όταν θα έρθει η ώρα του να μην σου πηγαίνει καλά να σε επηρεάσει. Μπορεί και ως, έτσι, γιατί μπορεί να είσαι καλύτερος, είναι εντελώς διαφορετικό μάτς. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, είτε μικρό είτε σημαντικό. Σε τρεις εβδομάδες έγινε το παιχνίδι, Νίκο, έτσι. Ναι, δεν έχει οριστεί ακόμα ακριβής ημερομηνία, αλλά είναι να γίνει στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, εκεί 3-4 Νοεμβρίου είναι η πρώιμη τελική του κυπέλλου. Εντάξει, κοίταξε τώρα, το να μείνουμε σε δικαιολογίες δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι όταν δεν έχεις ένα παίχτη όπως ο Γκος, που okay, δεν έχεις τα προηγούμενα παιχνίδια, και σου κάθεται πριν το παιχνίδι αυτό, τελευταία προπόνηση, και ακόμα τραυματισμοί δύο παιχτών αρκετά σημαντικών, και του Τζαμάλ Τζόουνς και του Ντάριος Γκάρετ, θα έπρεπε εσύ σήμερα να κάνεις, έπρεπε ο Πάκος να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ταυτόχρονα κρατήσει και την ΑΕΚ χαμηλά. Έγινε ακριβώς αντίθετο. Η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, κράτησε τον Πάκο χαμηλά και είχε αυτά τα προβλήματα. Οπότε η διαφορά έφτασε σε αυτό το επίπεδο που έφτασε στο τέλος και είχε πάει και σε κάποια φάση και μέχρι τους 28 πόντους. Να σου πω την ταπεινή μου άποψη, στο ξεκίνημα της σεζόν, για μένα αυτά τα δύο παιχνίδια που έχουν τον Πάκο είναι πολύ πιο σημαντικά. Την Τρίτη το βράδυ με τη Telekom Vonis, που είναι μια ευκαιρία. Είναι ένα εντός έδρας παιχνίδι στον Basketball Champions League και έχει την ευκαιρία να κερδίσει. Και το ερχόμενο Σάββατο με τον Προμηθέα, ο οποίος ξεκίνησε εξαιρετικά, αλλά σήμερα στο πρώτο μάτι μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι έχασε την έδρα από τον Περιστέρι. Θα είναι πολύ διαφορετική η σεζόν η φετινή για τον Προμηθέα σχέση με πέρσι, λόγω αυτού που σωστά λες και εσύ, ότι θα έχει την Ευρώπη, έτσι. Καμία σχέση. Ο Προμηθέας τη Τετάρτη το βράδυ έκανε ένα πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι στο Βέλγιο, παίρνοντας την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη στην Οστάνδη. Γιατί είχα εικόνα από το μάτι και πραγματικά ο Προμηθέας έπαιξε για περίπου, να μην πω 40 λεπτά, για 30-35 λεπτά έπαιξε εκπληκτικά και κέρδισε δικαιότατα. Και σήμερα, τρεις μέρες μετά, γιατί είναι κάτι το οποίο όταν είσαι απ' έξω, ξέρεις, το βλέπεις άλλος όταν μπαίνεις από μέσα, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και για τον ΠΑΟΚ, ότι όταν τα δίνεις όλα σε ένα μάτι Τετάρτη, έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο το Σάββατο να είσαι έτοιμος. Πόσο μάλλον, και δύο σερί ταξίδια. Ακριβώς. Όταν και το παιχνίδι του Σαββάτου είναι απαιτητικό. Αυτό έπαθε σήμερα ο Προμηθέας. Νομίζω ότι το μάτς που έρχεται την Τρίτη, και να δούμε πώς θα είναι και οι δύο τραυματίες, έτσι, και το Σάββατο, είναι πιο σημαντικά. Αν ο Πάκος σε αυτό το ξεκίνημα, τέλος πάντων, σεζόν έχει 4 νίκες στα 6 πρώτα παιχνίδια, είναι μια χαρά. Ωραία, οι ήττες που ήρθαν και στη Βενετία από τη Βενέτσια και σήμερα από την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν ήταν εντός προγράμματος, αλλά είναι ήττες που έρχονται. Που μπορούν να γίνουν, έτσι. Πολύ, ακριβώς. Πιο πολύ θα τον πονέσει τον Πάκο αν δεν κερδίσει τον Προμηθέα το ερχόμενο Σάββατο στην έδρα του, παρά το σημερινό παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Τώρα για τους δύο τραυματίες, όλα δείχνουν ότι Τρίτη ο Γκος θα είναι διαθέσιμος. Έτσι, ο Γκος έκανε προπονήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή μαζί με την ομάδα. Δεν ταξίδευσε σήμερα κυρίως για το αν υπήρχε κάποια μικρή πιθανότητα να υπάρξει κάποια υποτροπή στο θέμα του. Την Τρίτη είναι να επιστρέψει. Τώρα, για τον Τζόουνς και τον Γκάρετ, μένω κυρίως στον Τζόουνς γιατί επειδή είχε ένα χτύπημα στον αχίλιο τένοντα, υπήρχε αρχικά αρκετός φόβος, γιατί είναι και το σημείο περίεργο του Τζόουνς. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, αλλά ουσιαστικά τη Δευτέρα θα γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης με κάποιες νέες εξετάσεις, για να φανεί και για τους δύο ακριβώς το μέγεθος του προβλήματός τους. Θετικό είναι ότι και οι δύο φαίνεται να έχουν αποφύγει τα χειρότερα. Αρνητικό είναι ότι το βλέπω αρκετά δύσκολο την Τρίτη να είναι διαθέσιμη. Και ακόμα και να είναι ένας από τους δύο και οι δύο, έχοντας χάσει μια σειρά προπονήσεων, σίγουρα δεν θα είναι σε αυτό που θέλει και περιμένει ο Ηλίας Παφθεοδόρου. Βέβαια, σίγουρα. Οπότε από το μάτς με τον Προμηθέα περισσότερο, να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, έτσι, αμφότεροι. Σίγουρα να επιστρέψει ο Γκος και να μπει όσο δυνατόν καλύτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στο μάτς με τη Βενέτσια που ήταν πιο κλειστό από το σημερινό και σήμερα φυσικά, φάνηκε ξεκάθαρα η απουσία του, γιατί στα δύο πρώτα μάτς με τον Πανιόνιο και το Ρέθυμνο, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν, ότι σε αυτά τα μάτς ίσως η ποιότητα του ΠΑΟΚ να είναι αρκετή για να τους κερδίσει, αποδείχθηκε. Όταν βρήκε αντιπάλους καλύτερους, όταν βρήκε αντιπάλους καλύτερους, χρειάζεσαι και εσύ όλα τα όπλα σου, χρειάζεσαι όλες τις δυνατές επιλογές για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός. Δεν τους είχε, μάλιστα με την ΑΕΚ είχε και έτσι αρκετά προβλήματα που προέκυψαν από την Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μείνει ο ΠΑΟΚ πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Το τι έγινε, το να μείνει έχει να κάνει με το κομμάτι της συγκέντρωσης και της νοοτροπίας. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον Παπαθεοδόρο από την αρχή της σεζόν, από την αρχή της προετοιμασίας. Και όντως σήμερα, όταν χάνει το πρώτο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, η ΑΕΚ τελείωσε το παιχνίδι με 11 κατευθυντικά rebound, τα 9 το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Όταν χάνεις έτσι εύκολα rebound, όταν έχεις κάνει
λάθη πάλι όπως έκανε και στη Βενετία. Εύκολα, όταν λέω εύκολα, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέχρι δύο φορές έκανε λάθος στην παραφορά. Μετά από καλάθι. Ξεκάθαρα λάθη συγκέντρωση. Αυτά είναι ξεκάθαρα θέματα συγκέντρωση, είναι ξεκάθαρα θέματα νοοτροπία και υπάρχουν και πολλά μικρά άλλα μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε. Που φαίνεται το κομμάτι που έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, με την νοοτροπία, με το κομμάτι που πολλές φορές μπορεί να δείξει να έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Έτσι. Η ΑΕΚ σήμερα έβγαλε το Λαβεντζάκι μπροστά, έβγαλε το Χάντερ, είχε το Ματσιούλης που έκανε πολλές καλές δουλειές. Σε κάποια φάση τέλος βγήκε ο Γκρίφιν που είχε φάουλ από την αρχή. Δηλαδή η μεγαλύτερη ποιότητα του αντιπάλου σήμερα φάνηκε. Έτσι. Ναι, πιο σημαντικά για μένα είναι αυτά τα μάτια που έρχονται μπροστά και τον ΠΑΟΚ. Η Τρίτη αρχικά με Telekom Vonis και το Σάββατο με τον Προμηθέα. Αν σε αυτά τα δύο μάτια κάνουν το 2 στα 2, όπως και αν είναι, όσον αφορά τραυματίες, μια χαρά θα ξεκινήσει η σεζόν. Το να ξεκινήσουμε οτιδήποτε παραπάνω από αυτό θα ήταν σούπερ. Οτιδήποτε παρακάτω από αυτές τις είπες μπορεί πρόβλημα. Να του φέρει, ξέρεις, ναι, ένα προβληματισμό, μια ανησυχία. Οκ. Okay. Δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε μια απλή εικόνα από τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι των τραυματισμών ταλαιπωρεί πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας. Του προκύπτουν διαρκώς διάφορα ζητήματα και είναι πραγματικά δύσκολο να έχεις μια εικόνα. Να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα για το τι μπορείς να περιμένεις για όλη τη σεζόν. Να τι μπορείς να κάνεις. Ακριβώς. Είναι και νωρίς η σεζόν που έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσες να έχεις ασφαλή εικόνα, αλλά όσο προκύπτουν προβλήματα, τραυματισμοί, κόντρα τραυματισμοί, κόντρα προβλήματα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Λογικό, ναι. Ωραία, Νίκο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρουμε. Αυτά. Ωραία. Επίσης πιστεύω ότι θα μιλήσει και με το Σταμάτη, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός. Μόλις ο Άρης τον πήγε σε μας 5 πόντους, ναι, τη σκέψη να το διεκδικήσει, ναι. Τη σκέψη να το διεκδικήσει, άρχισαν τα ωραία. Είδαμε και εκεί. Και εκεί νομίζω ότι αξίζει πιο πολύ με τη διεκδικήση για το μάτσο που κρίθηκε στο τέλος. Ναι, όντως, άμα θα πει ο Σταμάτης και πιο αναλυτικά, πως θα ζήσει και εκείνος από το Αλεξάνδριο. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσω λοιπόν. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Μοσχοβίτη για την ήττα του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ από την ΑΕΚ με 91-71, το ντέρμπι δικεφάλων. Ο ΠΑΟΚ μετά από το περσινό 4-4 επί της Ένωσης που την κέρδισε παντού. Κανονική διάρκεια και play-off με εντός και εκτός έδρας. Σήμερα μπήκε τέλος αυτό το σερί. Τον κέρδισε και μάλιστα άνετα, επιβλητικά. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, είχε τις πολλές απουσίες. Όπως μας τα ανέλησε και με αρκετά καλές επεξηγήσεις και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Είχε τις απουσίες, έκανε και λάθη συγκέντρωση. Έχασε πολλά rebound, πολλά τα επιθετικά rebound για την Ένωση. Και κάπως έτσι κρίθηκε το παιχνίδι. Και κατέληξε εύκολη νίκη για τους κιτρινόμαυρους. Την Τρίτη στις 7.30 στο Παλατάκι με την Telekom Vonis στο επόμενο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το Basketball Champions League. Και ακολουθεί το επόμενο Σάββατο στις 6 και 4, αν θυμάμαι σωστά, το μάτς με τον Προμηθέα Πατρών για την τρίτη αγωνιστική της Basket League. Πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό για το δικέφαλο του Βορρά. Προμηθέας Πατρών, θυμίζουμε, πέρσι ήταν ο αντίπαλος του δικεφάλου στους μικρούς τελικούς, στη μάχη για την τρίτη θέση που τελικά κατέκτησαν οι ασπρόμαυροι. Οπότε και φέτος η ομάδα της Πάτρας θα είναι μία από τις διεκδικήτριες της τετράδας, θα είναι μία από τις δυνατές ομάδες. Αν και σήμερα είχε ένα απρόσμενο ίσως για πολλούς αποτέλεσμα. Ιτήθηκε εντός έδρας από το Περιστέρι με 73-76. Το Περιστέρι που έχει ξεκινήσει κάτι περισσότερο από την υποψιακά στη φετινή Basket League. Μετά την νίκη έκπληξη επί της ΑΕΚ στην Πρεμιέρα, κέρδισε σήμερα και στην έδρα του Προμηθέα Πάτρας εκεί με τον Αργύρη Πεδουλάκη, τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Το Περιστέρι έχει επιστρέψει για τα καλά, έχει επιστρέψει εντυπωσιακά και νομίζω αρέσει το ουδέτερο φίλαθλο κοινό του μπάσκετ αυτή η επιστροφή της ομάδας του Περιστερίου και έχει να δώσει αρκετά θετικά στο φετινό πρωτάθλημα της Α1. Όσο συνομιλούσαμε με τον Νίκο Μοσχοβίτη για την ήττα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, η Ολλανδία έχει ανοίξει το σκορ στο μάτς με την Γερμανία για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League με γκολ του αρχηγού της, του κεντρικού αμυντικού της Liverpool, του Virgil van Dijk. Με κεφαλιά από κοντά νίκησε τον Νόιερ για το 1-0. Στο 41 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι οδεύει προς τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Πιέζουν οι Γερμανοί, είχαν και πριν μια καλή ευκαιρία για την ισοφάριση. Στο όλο πορτοκαλί γήπεδο στην Γιώχα Κρόιφ Αρίνα, στην Άμστερνταμ Αρίνα όπως την μάθαμε τόσα χρόνια, το γήπεδο του Άγιαξ. Παραμένει το 1-0. Ενδιαφέρον παιχνίδι, αν μη τι άλλο, σε έναν έτσι δυνατό ομίλο με Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτού του παιχνιδιού και στη συνέχεια φυσικά θα έχουμε ενημέρωση και για όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη για αυτή τη νέα διοργάνωση της UEFA. Να μείνουμε όμως στο μπάσκετ. Να θυμηθούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Ενώ εκκρεμεί ένα μόνο παιχνίδι. Της δεύτερης, συγγνώμη, αγωνιστικής. Εκκρεμεί ένα παιχνίδι αύριο στις 7. Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην έδρα της Κίμης. Σήμερα είχαμε για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League Ήφαιστος Λίμνου 86-64. Σε μια ιστορική νίκη για την ομάδα της Λίμνου. Ήταν η πρώτη της στην Α1 κατηγορία. Στο πρώτο της παιχνίδι εντός έδρας στη Λίμνο.
και ξεκίνησε με νίκη. Κέρδισε τον Πανιόνι, ο οποίος ομολογουμένως φέτος θα είναι η πιο αδύναμη ομάδα στη Λίγκα και το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό. Βέβαια, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά και αν μπορεί να κάνει κάποια ανατροπή δεδομένων ο Πανιόνιος και να το παλέψει. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ρέθυμνο Λαύριο 72-77. Το Λαύριο μετά την ήττα από τον Άρη στην πρεμιέρα ρέφαρε ουσιαστικά με αυτή την εκτός έδρας νίκη στην Κρήτη επί του Ρέθυμνου. Το Ρέθυμνο που είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Χολαργός Κολοσσός Ρόδου 74-60. Προμηθέας Πατρών 73-76. Νίκη του Περιστερίου, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 91-71. Άρης Παναθηναϊκός 70-84. Ο Άρης που πλησίασε μέχρι και στο μείον 5 στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πάλεψε εκεί για να ξανακάνει ντέρμπι το μάτς στο φινάλε. Λίγο τα σφυρίγματα, λίγο η εμπειρία και η ποιότητα του Παναθηναϊκού καθάρισαν το παιχνίδι. Ανέβασαν και τη διαφορά στους 14 πόντους όπου τελείωσε το παιχνίδι. Να δούμε και τους σκόρερ που ξεχώρισαν σε αυτά τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Από πλευράς ΑΕΚ, ο Γιαννούρης Λαρετζάκης και ο Χάντερ είχαν από 18 πόντους. Από τον ΠΑΟΚ ο Χάτσερ είχε 15 και 10 rebound είχε ο Βίλιαμ Χάτσερ. Μάλιστα. Στο μάτς του Άρη με τον Παναθηναϊκό ο Μποχορίδης είχε 11 πόντους και ο Μπέλ ήταν οι δύο πρώτοι σκόρερ του Άρη. Ο Τόμας είχε 15 από πλευράς Παναθηναϊκού και ο Λάγκφορντ είχε 14. Ενώ πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Γιώργου Σαββίδη στο Instagram, παρότι δεν έχουμε αγωνιστική δράση, παρότι είναι βράδυ Σαββάτου και ώρα 10.30, ο γιος του μεγαλομετόχου και πρόεδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, γιος του Ιβάν Σαββίδη, ο Γιώργος Σαββίδης, δεν άφησε έτσι ασχολία στα τελευταία γεγονότα, των τελευταίων ημερών. Ουσιαστικά μετά την χθεσινή τιμωρία της ΑΕΚ με αφαίρεση 3 βαθμών, είναι το θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα, αυτό που συζητείται στα του ελληνικού ποδοσφαίρου από χθες έντονα. Και το σχόλιο του Γιώργου Σαββίδη με ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram story όπως συνηθίζει. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί γενικά στα social media από χθες και έχει να κάνει με την αφαίρεση βαθμών από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό την τελευταία τριετία. Σε αυτό το συγκεκριμένο βαθμολογικό πίνακα να γράφει το πρώτο ο ΠΑΟΚ, καθώς του έχουν αφαιρεθεί 17 βαθμοί συνολικά την τελευταία τριετία με δικαστικές αποφάσεις. Στον Παναθηναϊκό έχουν αφαιρεθεί 14 βαθμοί. 6 στην ΑΕΚ με τους 3 χθεσινούς που τους αφαιρέθηκαν και 3 στον Ολυμπιακό. Έχει ανεβάσει συγκεκριμένη εικόνα ο Γιώργος Σαββίδης και γράφει ως σχόλιο από πάνω: οι βαθμοί πρέπει να αποφασίζονται εντός γηπέδου. Εκτός γηπέδου και στα δικαστήρια πρέπει να αποφασίζονται μόνο μέτρα κατά της βίας, χωρίς την παραμικρή ανοχή. Αυτό είναι το σχόλιο του Γιώργου Σαββίδη μέσω Instagram story για την τιμωρία της ΑΕΚ ουσιαστικά και όλο αυτό το θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες. Ενώ έχουμε ξεπεράσει 10.30 και πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για το απόψινο post-game, να δώσουμε τα αποτελέσματα ημιχρόνου στα μάτς του Nations League που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολλανδία-Γερμανία 1-0, Ιρλανδία-Δανία 0-0, Βουλγαρία-Κύπρος 0-1 και Σκόπια-Λιχτενστάιν 3-1. Έχει ψωμάκι και το UEFA Nations League. Νομίζω το αποτέλεσμα της ημέρας, της αγωνιστικής νομίζω, το αποτέλεσμα δεν ξέρω, του μήνα, του χρόνου, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, είναι η νίκη του Γιβραλτάρ που κέρδισε μάλιστα εκτός έδρας με 0-1 στην έδρα της Αρμενίας σήμερα και είναι η πρώτη νίκη σε επίσημο παιχνίδι από τότε που μπήκε η χώρα, το κρατήριο αυτό σε FIFA και UEFA. Μετά από 22 ήττες σε εισάριθμους αγώνες πήρε σήμερα την πρώτη νίκη. Θα σταθούμε περισσότερο συνέχεια σε αυτό το, αν θέλετε, αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. Θα πάμε όμως τώρα στο πρώτο μας break για απόψε και θα επιστρέψουμε με την ήττα του Άρη από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Θα έχουμε και σχόλιο και ανάλυση από Σταμάτη Μουρελή. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στον Περί Χρήστο και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 10:40, 11:20, βράδυ Σαββάτου. Κούντε πάντα την εκπομπή Post Game στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία όπως κάθε Σάββατο Κυριακή βράδυ εδώ στο Λίμπερο. Να σχολιάσουμε, να ενημερώσουμε, να αναλύσουμε για ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα. Έχει θεματάκια παρότι έχουμε διακοπή πρωταθλημάτων, έχουμε Nations League, είχαμε μπάσκετ. Ενδιαφέροντα πραγματάκια, τα δούμε όλα σιγά σιγά. Μαζί μας χορηγός της εκπομπής Post Game, το ψητοπολείο Best of Ψητό, λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά sandwich, club για αμέτρητες επιλογές, ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town. Τώρα με μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Και τώρα το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestofpsito.gr και να γλιτώσετε το 10% του κόστου της παραγγελίας σας ή για online delivery να κατεβάσετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και Play Store.
Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310 60 22 20. Μπορείτε να τους βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, στο πωλείο Μπες στο ψητό. Λοιπόν, χορηγός εδώ της εκπομπής Post Game, μας στηρίζει κάθε Σάββατο Κυριακή 10 με 1. Σας είχαμε προετοιμάσει για σταμάτη μουρελί. Θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο οι φίλοι του Άρη, φίλοι του μπασκετικού Άρη καλύτερα. Μας έκανε τρίπλα ο σταμάτης μουρελί. Θα τον έχουμε αργότερα στην πορεία της εκπομπής. Μετά τις 12 παρά, έτσι, για να μας έχει την πρίζα, να μας έχει αναμονή στα μάτια της Μουρελής, γιατί είχε αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια ο σημερινό μας αγώνας του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδριο. Είχε ένταση, είχε αποβολές των δύο προπονητών, είχε εκεί αψιμαχία Αγγέλου με Πασκουάλ, τεχνική ποινή στον Καλάθι εκεί. Από την πρώτη περίοδο άναψαν τα αίματα στο παλέ. Είχε και διαιτητικές αποφάσεις που προκάλεσαν έντονα παράπονα από τους ανθρώπους του Άρη. Οι άνθρωποι του Άρη, θυμίζω, είχαν έντονες φωνές, διαμαρτυρίες για τη διαιτησία και στο παιχνίδι της πρεμιέρας στο Λαύριο, παρά την νίκη. Και σήμερα δικαιούνται να φωνάζουν για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, ειδικά στο τέλος που πλησίασαν στο μείον 5 και πήγαν να διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία και πιο αναλυτικά με το Σταμάτη Μουρελί, όταν θα τον έχουμε μετά τις 11.30 εδώ στο Post Game, για να μας μεταφέρει και το Post Game αυτής της ήττας του Άρη με 70-84. Θα πάμε τώρα, Χρήστο, σε... Πού θα πάμε? Πουθενά δεν θα πάμε, δεν θα πάμε πουθενά, θα μείνουμε εδώ στο Λίμπερο. Να αναφερθούμε, μιας και κάνουμε αυτή την παρένθεση από τον μπάσκετ μετά τα της ήττας του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, να αναφερθούμε σε αυτό το... σε αυτόν τον εντός εισαγωγικών διαμάχη αναρτήσεων μέσω Facebook των υπεύθυνων επικοινωνίας της ΠΑΕΑ και της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Ανδρέας Δημάτος, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης, ξεκίνησε με μια μακροσκελή ανάρτηση στην οποία ουσιαστικά φωτογράφιζε τον ΠΑΟΚ, δεν κατονόμασε. Αναφέρθηκε σε γεγονότα φωτογραφίζοντας τον ΠΑΟΚ για όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Αναφέροντας χαρακτηριστικά πως πανηγύρισε η ετερόκλητη συμμαχία εναντίον της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, ανέφερε ο Ανδρέας Δημάτος. Μπορεί η ετερόκλητη συμμαχία που έχει σχηματιστεί εναντίον της πρωταθλήτριας να πανηγύρισε ενωμένη και με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία καρμπών, αναφέρει συγκεκριμένα ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΑΚ. Λογικό να έχουν να βγάζουν αυτή τη στάση κυτρινό-μαυρή από χθες. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα κατά κάποιο τρόπο. Να περάσουν ακόμη και για αλλίωση πρωταθλήματος, είδαμε να γράφεται σε μέσα προσκύμενα προς την Ένωση, για επεισόδια που έγιναν, για αυτή την τιμωρία με αφαίρεση 3 βαθμών στην ΑΕΚ, που τώρα φωνάζει ότι αδικείται, διαμαρτύρεται. Ο Κυριάκος Χιλιάκος, ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΕΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητη τη συγκεκριμένη ανάρτηση, το συγκεκριμένο κείμενο του Ανδρέα Δημάτου. Του απάντησε σε φιλικό και ήρεμο ύφος, μάλιστα, αναφέροντας στο κείμενό του σε κάποια στιγμή πως φίλε Ανδρέα, όπως έχω πει και από κοντά, ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΕΠΑΟΚ, και ουσιαστικά αυτό που ανέφερε είναι πως η ΑΕΚ στη βολική για αυτήν την περίοδο κρύφθηκε με διαφορετικότητα, έτσι άφησε και μια μπηχτή ο Κυριάκος Κυριάκος πίσω από γράμματα νόμων, και γενικότερα είναι μακροσκελές και το κείμενο του Κυριάκου Κυριάκου, για να το διαβάσουμε τώρα ολόκληρο. Τονίζει τη στάση του ΠΑΟΚ, πως ο ΠΑΟΚ δεν κρύφτηκε σε καμία περίοδο. Από πλευρά ΑΕΚ φωνάζουν για την σιωπή τους εντός εισαγωγικών σε περίοδους που έπρεπε για να μην δυναμητήσουν το κλίμα. Ο Κυριάκος Κυριάκος έδωσε και παραδείγματα για το πώς η πλευρά της Ένωσης προσπάθησε και τον τύπο να χειραγωγεί σε κάποιες περιπτώσεις και με δημοσιεύματα και αρθρογραφία για να δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα. Πάντως είναι το θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό μετά την τιμωρία της ΑΕΚ με αφαίρεση 3 βαθμών. Βέβαια, μένει να δούμε και τι θα γίνει στην Έφεση και το ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως. Να θυμίσουμε και το πώς έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας. Αν δεν αλλάξει κάτι στην Έφεση και τελεσιδικής η απόφαση και έχουμε οριστικά αφαίρεση 3 βαθμών από την Ένωση, η οποία θα πάει στους 10 βαθμούς, θα μείνει πίσω και από τον Άρη, θα πάει στην 6η θέση ουσιαστικά μαζί με τον Παναθηναϊκό. Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στις βαθμίδες 16 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ολυμπιακός έχει 13, ο Άρης 12 και η ΑΕΚ τώρα πάει στους 10, όσο έχει και ο Παναθηναϊκός. Και αυτό φυσικά δίνει νέο ενδιαφέρον και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος που θα επαναρχίσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο με το μεγάλο ντέρμπι εδώ της πόλης της Θεσσαλονίκης, Κυριακή 21 Οκτωβρίου 7 η ώρα στο Κλειάνης Βικελίδης, όπου Άρης θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Δεύτερα ημίχρονα στους αγώνες του Nations League που έχουν ξεκινήσει στις 10 παρατέρατο, θυμίζω Ολλανδία-Γερμανία 1-0, Ιρλανδία-Δανία 0-0, Βουλγαρία-Κύπρος 0-1 και Σκόπια-Λιχτενστάιν 3-1. Έλεγα νωρίτερα πριν το διάλειμμα για τη νίκη του Γιβραλτάρ, που είναι η νίκη του μήνα, της χρονιάς, δεν ξέρω πώς θέλετε να τη χαρακτηρίσετε. Πέρασε από την έδρα της Αρμενίας αυτό το 0-1 και είναι η πρώτη επίσημη νίκη
της ομάδας του Γιβραλτάρ. Μετά από, βέβαια, εντάξει, δεν είχε και πολλά παιχνίδια μέχρι στιγμής στην προϊστορία της. Είχε 22 αγώνες, 22 ήττες και βέβαια μόνο, μόλις 5 γκολ υπέρ είχε μέχρι τώρα και 107 κατά μάλιστα. Κάθε αντίπαλος της φιλοδορούσε με αρκετά τέρματα. Σήμερα αντιμετώπισε την Αρμενία εκτός έδρας, την Αρμενία που είχε και τον Μιχταριάν της Arsenal, τον έμπειρο ποδοσφαιριστή του Αρμένιο, να παίζει. Παρ' όλα αυτά ιτήθηκε από τον Γιβραλτάρ με 0-1 σε ένα, αν μη τι άλλο, ιστορικό αποτέλεσμα για το ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο. Μιας που συνεχίζουμε την αναφορά μας στα του Nations League, δεν ξέρω πόσοι από εσάς καθίσατε χθες Παρασκευή βράδυ να δείτε το μάτς εθνικής με την Ουγγαρία. Πάντως για όσους έκαναν την επιλογή να μείνουν μέσα βράδυ Παρασκευής για να δουν το παιχνίδι αυτό, δεν θα άντεξαν, πιστεύω, μετά το πρώτο ημίχρονο. Εκεί στο διάλειμμα θα το άλλαξαν πάρα πολύ το κανάλι. Είχε και άλλα ενδιαφέροντα προγράμματα στην τηλεόραση. Πολύ κουραστικό παιχνίδι για το θεατή, για το φίλαθλο τον απλό που παρακολουθεί το μάτς. Πολύ αντιπαραγωγικό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Και οι Ούγγροι, πολύ σκληροτράχηλη ομάδα, πίεζαν. Η εθνική επιθετικά δεν είχε να δείξει τίποτα ουσιαστικά. Έπαιζε με τρία δεκάρια, με Πέλκα, Μπακασέτα και Φορτούνη. Έμοιαζε να μην έχει σαφή προσανατολισμό στο γήπεδο, να μην ξέρει τι να κάνει την μπάλα, την έπαιρνε. Τελικά βρήκε τη μία φάση με τη σέντρα του Τσιμίκα και την κεφαλιά του Μήτρογλου, ο οποίος Μήτρογλου, εντάξει, είναι φορ περιοχής, είναι φορ που μπορεί να σκοτώσει οποιαδήποτε άμυνα, να εκτελέσει όποτε δοθεί ευκαιρία. Αυτό το έδειξε και χθες. Βρήκε τη μία φάση, έκανε τον γκολ και κάπως έτσι τελείωσε και το μάτς. Δεν μπορούσαν οι Ούγγροι να απαντήσουν. Αλλά με αυτή την εικόνα εθνική, με αυτή την απόδοση, δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε συνέχεια. Και το παράδοξο είναι ότι έχει αρκετά ποιοτικό υλικό. Έχει ποδοσφαιριστές όπως ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη. Έχει τερματοφύλακες που δίνουν υψηλό ανταγωνισμό και από τις επόμενες κλήσεις θα περιμένουμε και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο μετά την απόφασή του να επιλέξει την ελληνική εθνική ομάδα και όχι της Γερμανίας. Σημαντική εξέλιξη αυτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Θα τον δούμε λογικά στις επόμενες κλήσεις. Δεν ξέρω ποιος θα μείνει εκτός τώρα, βέβαια. Είναι άλλο ένα θέμα που τίθεται. Είχαμε την πρώτη κλήση του Πασχαλάκη. Δεν έκανε συμμετοχή, βέβαια, ακόμη ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Και δεν νομίζω πως θα κάνει και στο μάτς της Δευτέρας στην Φιλανδία. Να δούμε ποιος θα τεθεί εκτός. Είναι μια θέση γενικότερα στην άμυνα και κάτω τα δοκάρια. Έχει ποιότητα, έχει βάθος, έχει πληθώρα επιλογών ο Μίκαλ Σκίμπε. Το θέμα είναι, βέβαια, πέρα από αυτό, το τι εικόνα παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο και μόνο προβληματισμό παρουσίασε και η χθεσινή μάλλον εικόνα της Γαλανόλευκης. Με ένα ζέκα, βέβαια, να παλεύει στο χώρο του κέντρου. Είδαμε και τον Τζιόλι πάλι να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Το Τζιόλι που από πολλούς κρίνεται και είναι λογικό, βέβαια, εντάξει, εδώ που τα λέμε, αλλά μπήκε και έδωσε μια ισορροπία τουλάχιστον στην ομάδα. Δεν ξέρω, Χρήστο, πώς τον είδε το Τζιόλι, τον είδε καθόλου? Εντάξει. Λογικό να υπάρχει αυτή η κριτική που παίζει ακόμη ο Τζιόλι στην εθνική, αλλά δεν ήταν και καμιά απογοητευτική η εμφάνισή του. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς πρέπει να παρουσιαστεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πολύ πιο βελτιωμένο στο μάτς της Δευτέρας, Δευτέρα βράδυ 10 παρατέρα, το θυμίζω, στο Τάμπερ με την Φινλανδία. Μάτς πρωτιάς για τον όμιλο. Θυμίζουμε ότι οι Φινλανδοί έχουν κάνει 3 στα 3, έχουν 9 βαθμούς. Η ελληνική ομάδα είναι στους 6. Με 2 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια του Nations League. Είχε χάσει, θυμίζω, στην Ουγγαρία στο προηγούμενο μάτι της δεύτερης αγωνιστικής. Η Ουγγρία είναι στους 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό η Εστονία μετά από 3 παιχνίδια. Και τη Δευτέρα βράδυ στις 10 παρατέταρτο και τα 2 μάτι της αγωνιστικής του ομίλου. Του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα αυτό με το οποίο διεξάγεται αυτή η νέα διοργάνωση. Θα το καταλάβουμε καλύτερα στην πορεία. Φιλανδία-Ελλάδα λοιπόν Δευτέρα 10 παρατέταρτο και την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, Ουγγαρία-Εστονία. Πάντως ήταν έτσι ωραίο και αξιοσημείωτο το σκηνικό χθες στο μάτς εθνικής, καθώς λίγο πριν τον γκολ του Μήτρογλου είχε σηκωθεί, έκανε ζέσταμα μάλλον ο Ευθύμης Κουλούρης, τον είχε φωνάξει ο Σκίμπε για να ετοιμαστεί να αλλάξει, να βάλει τη φανέλα του με το νούμερο 9 μάλιστα ο Κουλούρης στην εθνική Αδρών. Σημαντικό και αυτό να το αναφέρουμε. Ο Ευθύμης Κουλούρης που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την παρουσία του στον Ατρόμητο, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ με 4 γκολ στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, σηκώθηκε ο Κουλούρης, ήταν έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Όμως ήρθε το γκολ του Μήτρογλου και ακύρωσε και την αλλαγή ο Σκίμπε. Άτυχος από αυτή την άποψη ο Κουλούρης. Τυχερή ομάδα, βέβαια, βρήκε τον γκολ με τον Μήτρογλου και τον κράτησε συνέχεια στο παιχνίδι ο Γερμανός τεχνικός. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρουμε ποια ήταν η εξέλιξη, αν είχε προλάβει να γίνει αλλαγή και δεν είχε πει τον γκολ. Εντάξει, όλα αυτά είναι ιστορία στο ποδόσφαιρο και έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά να συμβαίνουν και έχουν έτσι μια ξεχωριστή νότα. Αφήσουμε όμως τα της Εθνικής και του Nations League για να περάσουμε στα του Ηρακλή, στα Κιανόλευκα Νέα, εκεί όπου είχε σήμερα και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Είχε φιλικό στο ποδόσφαιρο 1-1 στο Κωνσταντόγλιο με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Είχε νίκη στο μπάσκετ της Καρδίτσας. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας τα πει
ο Γιάννης Αλεπάκης, τον οποίο και καλησπερίζουμε αμέσως. Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Όπως τα είπες, ο Ηρακλής σήμερα έπαιζε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο αντιμετώπισε τον Απόλλων Σμύρνη σε φιλική αναμέτρηση. Το σκορ ήταν 1-1. Ο Ηρακλής προηγήθηκε πολύ νωρίς, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Κλέιτον. Εκμεταλλεύτηκε λάθος του Τζανετόπουλου. Τζανετόπουλος που στο παρελθόν έχει περάσει από τον Ηρακλή. Τη χρονιά εκείνη, το 2016-17, έτσι που κατάφερε ο Ηρακλής να σωθεί αγωνιστικά και την τελευταία, που θυμόμαστε όλοι τι έγινε. Ναι, ναι, γνωρίζουμε όλοι τι ακολούθησε. Ναι, στο παιχνίδι ο Ηρακλής μπήκε πολύ δυναμικά, όπως είπαμε. Σκόραρε στο πρώτο λεπτό με τον Κλέιτον. Συνέχισε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχοντας και μια καλή εικόνα. Είχε την κατοχή, ήταν κυρίαρχος, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μισό και ο Αλέκος Βοσνιάδης και ο Γιάννης Ματζουράκης από την πλευρά του προχώρησαν σε πολλές αλλαγές. Ουσιαστικά και οι δύο προπονητές χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικές εντεκάδες. Πράγμα που άλλαξε εντελώς την εικόνα του παιχνιδιού. Ως συνήθως τα φιλικά, έτσι που βλέπουμε αυτή την εικόνα μετά το 60-70, να γίνονται αλλαγές και να μην βρίσκει ρυθμό κανένα παιχνίδι. Κάπως ναι, έτσι φαντάζομαι. Ήταν ένα φιλικό προετοιμασίας. Και μεταφορικά, αλλά μεταφορικά γιατί προετοιμασία δεν γίνεται να κάνει ο Πόλος Μύρνης ενώ τρέχει το πρωτάθλημα. Τους είχε πάρει πάντως ο Μαντζουράκης τα 3-5 πηγάδια, αν δεν κάνω λάθος, όλη τη βδομάδα. Ναι, σωστά, αλλά η κακή αγωνιστική κατάσταση του Πόλος Μύρνης, όπως έκρινε ο Γιάννης Μαντζουράκης, οφειλόταν ως ένα βαθμό στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του και προτίμησε το διάστημα της διακοπής να κάνουν μια μίνι προετοιμασία. Αυτό δεν θα είναι όμως το τελευταίο φιλικό για τον Ηρακλή, καθώς το επόμενο Σάββατο θα ταξιδέψει στη Δράμα που θα αντιμετωπίσει την Δόξα. Δόξα και αυτή μια ομάδα που ευελπιστεί, έχει στόχο την άνοδο με το Στάικο Βεργέτη στο μπάγκο. Και πάρα πολλές μεταγραφές, έτσι, πάνω από 10 πρέπει να έκανε. Ναι, 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 όπως και ο Ηρακλής και η Δράμα πρωταγωνίστησαν στη μεταγραφική περίοδο. Είχαμε φιλοξενήσει κιόλας τον Στάικο Βεργέτη εδώ σε μια εκπομπή τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά. Μας έλεγε εκεί για τη νέα προσπάθεια. Έχουν ως ξεκάθαρο στόχο την άνοδο και στη ομάδα της Δράμας. Ναι, ναι, η Δράμα είναι μια ομάδα που στοχεύει και αυτή στην άνοδο και θα είναι ενδιαφέρον τεστ, νομίζω, και για τους, και για τους δύο προπονητές. Και για τον Αλέκο Βοσνιάδη και για τον Στάικο Βεργέτη. Σήμερα πάντως, Γιάννη, ο Ηρακλής έδειξε σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητα σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και τα ματς κυπέλλου, αν θέλεις, και τα φιλικά. Ναι, ο Ηρακλής παιχνίδι με παιχνίδι, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι με τον Εθνικό, έδειξε ότι θέλει δουλειά. Στο παιχνίδι με την Θήλα έδειξε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και τώρα με τον Απόλλων Σμύρνης δείχνει ότι είναι ακόμα πιο έτοιμος. Πιο δεμένη ομάδα, όπως είναι λογικό, όσο περισσότερο καιρό μένουν μαζί οι ποδοσφαιριστές, δένονται και κάνουν ένα καλύτερο κορμό. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ηρακλή. Από τη μία, ο Αλέκος Βοσνιάδης στις δηλώσεις του όλο το τελευταίο διάστημα έχει δείξει έτσι να βγάζει ένα παράπονο που καθυστερεί συνεχώς η έναρξη της Football League. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω, ίσως ωφελεί κιόλας αυτό τον Ηρακλή για να δέσει περισσότερο ως ομάδα. Εσύ τι λες? Ναι, το έχει πει και ο ίδιος, το είπε και σήμερα, πως αυτή η νέα αναβολή από τη μία μας κάνει καλό, γιατί είμαστε μια ομάδα που ολοκλήρωσε τα πάντα, δηλαδή μεταγραφές και έλευση προπονητή, περίπου Σεπτέμβριο. Ναι. Λέει, από τη μία μας κάνει καλό, από την άλλη και σήμερα να άρχιζε, και την ερχόμενη εβδομάδα να άρχιζε το πρωτάθλημα, εμείς θα ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, είναι δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή. Κάπως έτσι. Κάπως. Ναι. Ναι. Θυμίζουμε 27-28 Οκτωβρίου, έτσι, όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει, ναι, το πρωτάθλημα. Με την παρέλαση μαζί. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι ένα αστείο, ας πούμε, ότι όλοι οι προπονητές θα προλάβουν να... Ναι, ίσως θα είναι η πρώτη χρονιά στη Football League που όλοι οι προπονητές θα προλάβουν την παρέλαση, πράγματι. Ναι. Από εκεί και πέρα, είχε κόσμο σήμερα στο Καφτατζόγλιο σήμερα, Γιάννη?
σήμερα ήρθε κάποιος κόσμος, αλλά ταυτόχρονα έπαιζε και η ομάδα μπάσκετ, ταυτόχρονα. Δηλαδή 6 ώρα άρχιζε και το παιχνίδι μπάσκετ. Και όπως καταλαβαίνεις, λόγω της σημαντικότητας του παιχνιδιού μπάσκετ, που επειδή ήταν πρωτάθλημα, ναι. Είχαμε, κάποιοι προτίμησαν Ιβανόφιου, κάποιοι προτίμησαν Καφτατζόγλου, κάποιοι τα συνδύασαν, είχαμε αυτό. Mm-hmm. Στα παρασκήνια, έτσι, να πούμε, το αγώνα ήταν αυτό το σκηνικό με τους καναπέδες, έτσι. Γενικότερα όλη η καμπάνια αυτή που τρέχει ο Ηρακλής τελευταίες ημέρες με τα τρία σποτάκια, τα τρία βίντεο που έχει δημιουργήσει. Σήμερα το είδαμε και στο Καφτατζόγλου να κάθονται εκεί στο καναπέ ο Παύλος Μυροφορίδης και... Ο Παύλος Μυροφορίδης, ναι, ήταν στο καναπέ του, απόλαυσε νομίζω από την πιο άνετη θέση το παιχνίδι. Από τα ωραία αυτά, έτσι, που γίνονται το τελευταίο διάστημα στον Ηρακλή, από τα ξεχωριστά. Γενικότερα έχει αναβαθμιστεί και το τομέα της επικοινωνίας. Βλέπουμε πράγματα να γίνονται και στα social media. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που όμως κάνουν διαφορά για ένα σύλλογο όπως ο Ηρακλής, ώστε να επιστρέφει βήμα-βήμα σε όλους τους τομείς, έτσι. Νομίζω πως είναι ακριβώς αυτό που είπες. Είπε πολύ απλά, αλλά σημαντικά. Δηλαδή, έλειψαν αυτά τα πράγματα από τον Ηρακλή και από τον κόσμο του, αλλά νομίζω και από τους ουδέτερους. Δηλαδή, ποιος δεν θέλει να βλέπει μια ομάδα να λειτουργεί επαγγελματικά και σε τέτοιο βαθμό. Βέβαια. Ωραία, τώρα από εκεί και πέρα προβλήματα τραυματισμών υπάρχουν, είχε κάτι σήμερα? Όχι, το μοναδικό μπορούμε να πούμε ότι ήταν ότι προφυλάχθηκε ο Περόνε, δεν αγωνίστηκε στο σημερινό φιλικό. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Απλώς ο Αλέκος Βοσνιάδης δεν ρίσκαρε τη συμμετοχή του, καθώς είχε κάποια μικρό προβλήματα και δεν ήθελε να ρισκάρει τη συμμετοχή του, γιατί έρχεται σιγά σιγά και το ξεκίνημα και δεν θέλει να βάλει τον Περόνε βιαστικά χωρίς να είναι το 100%. Λογικό, δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε. Και από την άλλη ο Δημήτρης ο Κουτρουμάνος αποχώρησε λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, ήταν η πρώτη του η αλλαγή για τον Ηρακλή. Όπως είπε και ο ίδιος, επειδή αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στη γάμπα του, επιλέχθηκε να μην πιεστεί παραπάνω και να αποχωρήσει. Μάλιστα. Χωρίς όμως να αντιμετωπίζει κάτι. Δεν προκαλεί ανησυχία, οπότε η περίπτωσή του. Ναι, στο μπάσκετ, Γιάννη, δεν ξέρω, να περάσουμε στο μπάσκετ ή έχει κάτι άλλο από το φιλικό αυτό ποδοσφαίρου? Όχι, ναι, θα περάσουμε στο μπάσκετ. Mm-hmm. Εκεί σημαντική νίκη, έτσι. Ναι, σημαντική νίκη, 2-2, δυναμικό ξεκίνημα για τον Ηρακλή. Έκανε αυτό που έπρεπε και πήρε 2 νίκες στην αρχή. Γιατί και στο μπασκετικό Ηρακλή ο στόχος είναι η άνοδος. Και δεν γίνεται να στοχεύει σε κάτι άλλο η ομάδα. Νίκη με 79-68, κόντρα στην Καρδίτσα. Υπάρχουν κάποια παράπονα για την διαιτησία, αλλά έρχονται σε δεύτερη μοίρα εφόσον ο Ηρακλής κατάφερε και πήρε την νίκη. Mm-hmm. Κόντρα στην Καρδίτσα που ήταν αξιόλογος αντίπαλος. Ακολούθησε τον Ηρακλή στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, άλλωστε και η διαφορά δεν είναι τεράστια. Ναι, στο τέλος πρέπει να το καθάρισε το παιχνίδι ο Ηρακλής, έτσι. Αν και δεν έχω εικόνα, δεν το παρακολούθησα. Σωστά, ο Ηρακλής έκανε το βήμα παραπάνω και καθάρισε το παιχνίδι προς τα τελευταία λεπτά. Mm-hmm. Εκεί έδειξε ότι είναι ελαφρώς ανώτερος από τον αντίπαλό του και καθάρισε το παιχνίδι. Και βλέποντας συγγνώμη μια ματιά στους πόντους των παικτών, πρέπει να έχει αρκετούς πρωταγωνιστές η ομάδα του Χατζηκυριακίδη. Έτσι βλέπω, ας πούμε, είχε έναν, δύο, τρεις παίχτες από 8 πόντους, τον Αγγελακόπουλο, τον Ρουτκάουσκας και τον Γιαννακίδη. Ο Καλαϊτζίδης είχε 9, ο Κακαρούδης ήταν πρώτος σκόρερ με 13. 7 ο Τζουγκαράκης, είχε αρκετούς πρωταγωνιστές πριν να έχει στο παιχνίδι, έτσι. Ακριβώς αυτό, δεν μπορούμε να πούμε ότι π.χ. ο Κακαρούδης ξεχώρισε παραπάνω από τους υπόλοιπους, αν και είχε τους πιο πολλούς πόντους. Όλοι, ουσιαστικά όλοι μαζί συνέβαλαν για να πετύχει ο Ηρακλής τη νίκη, τη σημερινή νίκη. Μάλιστα. Και όπως τόνισε ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης, μια νίκη που ήρθε χάρη στην θέληση που έδειξαν οι αθλητές του. Η θέληση ήταν αυτό που έδωσε την νίκη στον Ηρακλή, αυτό που τον έκανε καλύτερο από τον αντίπαλό του. Mm-hmm. Μάλιστα. Σημαντικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα συνεχίζει με αυτό το 2-2
το πολύ θετικό ξεκίνημα η ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή και αυτή με στόχο φυσικά την άνοδο, έτσι Γιάννη. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ωραία, κάτι άλλο δεν ξέρω αν υπάρχει από τα Γιάννολευκά. Ναι, το μόνο και για να κλείσουμε το τελευταίο είναι ότι σήμερα είχε και η ομάδα βόλεϊ, είχε κανονίσει να υπάρξει ένα φιλικό, να υπάρχει ένα φιλικό, το οποίο όμως ακυρώθηκε γιατί λόγω προβλημάτων της ΑΕΚ Κομωτινής, που δεν ήταν ο αντίπαλος του Ηρακλή, δεν μπόρεσε η ομάδα την Κομωτινή να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη, καθώς αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα στο αγωνιστικό της τμήμα και έτσι δεν έγινε το φιλικό. Μάλιστα. Και στο βόλεϊ και εκεί έχουμε αναβολή, έτσι με τη δεύτερη αγωνιστική θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Με τη δεύτερη αγωνιστική, ναι, σωστά. Και εκεί αναβολή. Στον ελληνικό αθλητισμό, σε επαγγελματικό επίπεδο, γενικά βλέπουμε παντού ομορφιές. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Ναι, ναι. Έχουμε ζήσει αρκετές αναβολές προς το παρόν και δεν ξέρουμε και τι άλλο θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ επίσης. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Σαλεπάκη για την φιλική ισοπαλία του Ηρακλή με τον Απόλλωνα Σμύρνη στο Καφτατζόγλιο. Θυμίζω με γκολ του Κλέιτον στο πρώτο λεπτό ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ και στο 63 ο Μάντιος ισοφάρισε για τον Απόλλωνα Σμύρνη με 1-1. Θυμίζω ο Απόλλωνα Σμύρνη το τελευταίο του παιχνίδι πρωταθλήματος αντιμετώπισε τον Πάοξ και του μπαϊτήθηκε με 2-0. Στον ντεμπούτο του Γιάννη Ματζουράκη στον πάγκο. Είναι η μόνη ομάδα με 6 στις 6 πρώτες αγωνιστικές στην Super League. Χωρίς βαθμό στο βαθμολογικό πίνακα, στην τελευταία θέση, η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό. Και ακολουθούν και δύο μάτς με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Θα δούμε πότε θα πάρει βαθμό ο Απόλλωνος Σμύρνης, που προσπαθεί να κάνει μια νέα προετοιμασία με τον Γιάννη Μαντζουράκη στο τιμόνι. Στο πλαίσιο αυτό έχει δώσει και το σημερινό φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο οποίος θα δώσει άλλο ένα φιλικό μάτς πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, το επόμενο Σάββατο με τη Δόξα Δράμας. Το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο 27-28 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Football League. Στο Γερμανία, στο Ολλανδία, Γερμανία είμαστε πάντα στο 1-0 και ενώ πιέζουν συγγνώμη, οι Γερμανοί για την ισοφάριση. Ωραίο σου, του Σανέ κοντράρι. Ας σας ενημερώνουμε φυσικά για την εξέλιξη αυτού του παιχνιδιού και των υπόλοιπων τριών που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Nations League. Έχουμε περάσει τις 11. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο break, στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε εδώ στο Libero 107,4 για τη συνέχεια του post-game. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Θα έχουμε στη συνέχεια ακόμη περισσότερα θέματα από την αθλητική επικαιρότητα για να σχολιάσουμε παρέα. Πάμε χρήστε το break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα τεταρτάκι μετά τις 11. Post-game στο Libero 107,4. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Θα σας κρατάμε συντροφιά μέχρι και τη μία όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και Κυριακής. Μαζί μας, χορηγός της εκπομπής, ψητοπολείο Μπέστο Ψητό, λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town. Τώρα με μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Τώρα το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestofpsito.gr και να γλιτώσετε το 10% του κόστους της παραγγελίας σας ή για online delivery να κατεβάσετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Best of Psito στο Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-60-2220 και φυσικά μας βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram στο πολύ Best of Psito, χορηγός εκπομπής Post Game. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, στο κύριο θέμα ίσως της πόλης για σήμερα, στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημαραθώνιο. Θα καλησπερίσω το φίλο και συνάδελφο Βαγγέλη Κοκολάκο από το festival.gr. Καλησπέρα Βαγγέλη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Τι γίνεται, τι κάνεις, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στην πόλη, ένας χαμός έτσι από νωρίς το απόγευμα. Να πούμε για να ξέρουν και οι ακροατές του Λίμπερο ότι οι δρόμοι αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι ανοιχτοί, οπότε μπορούν να κατέβουν είτε με το αμάξι είτε με τις συγκοινωνίες για να κάνουν τη βόλτα στο κέντρο. Είναι και μια όμορφη βραδιά σήμερα. Γεμάτη κόσμο. Γεμάτη κόσμο. Ναι. Mm-hmm. Να πούμε για τον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημαραθώνιο ότι ξεκίνησε λίγο μετά τις 7 παρατέταρτο. Το σήμα εκείνης έδωσε η Υπουργός Μακεδονίας Τράκης μαζί την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και την πρόεδρο του ΜΕΑΣ Τρίτων, την Χριστίνα την Καραμίχου. Συμμετείχαν σε αυτόν περισσότεροι από 20.000 δρομείς. Είχαμε τόσους, Ναι, ναι. Πρώτος έφτασε στο σημείο του τερματισμού και νιά της Σάμι Κίπνετιτ με χρόνο 1 ώρα 6 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Και νιά της, νομίζω, εντάξει. Τι άλλο θα ήταν, έτσι. Έτσι, έτσι. Έχουν παράδοση στους μαραθωνίους. Βέβαια. Δεύτερος
τερμάτισε ο επίσης Κενιάτης συμπατριώτης ο Χωσέ Ακιμέλη Κισόριο. Μάλιστα. Χρόνο 1 ώρα 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο δικός μας ο Έλληνας αθλητής, ο Γιώργος Μενής, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή του με 1 ώρα 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Να πούμε και για τις γυναίκες, γιατί συμμετείχαν και γυναίκες στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Τερμάτισε πρώτη η Ράνια Ρεμπούλη με χρόνο 1 ώρα 14 δευτερόλεπτα, 14 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Λίγο μετά στις 9 και 4 δόθηκε και το σήμα εκκίνησης για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίματος 5 χιλιόμετρων. Εκεί που συμμετείχαν απλοί πολίτες, οικογένειες, μικρά παιδιά, ο καθένας με την ομάδα του. Ήταν λίγο πιο χαλαρός. Την εκκίνηση εκεί έδωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο Απόστολος της Δικώστας, μαζί με την Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης, την Κατερίνα Τιμωτοπούλου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Αλέξανδρο Παρμπουνάκη, την Βούλα Πατουλίδου φυσικά, την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκη. Και εκεί είχαμε χαμόγελα, τρέξιμο. Ήταν μια όμορφη βραδιά. Σήμερα βοήθησε και ο καιρός, να πούμε. Ναι, ναι, όντως, πολύ σημαντικό αυτό. Γέμισε, γέμισε η πόλη έτσι με αθλητισμό, υγεία, όπως είπες και εσύ, χαμόγελα. Εντάξει, έτσι, και υψηλά αισθάμενα πρόσωπα. Έχει γίνει θεσμός για την πόλη πλέον. Έχει γίνει θεσμός για την πόλη. Ήταν ο 7ος διεθνής τερινός μαραθώνιος και όλοι δώσανε ραντεβού τώρα στον κλασικό μαραθώνιο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην πόλη. Και εκεί περιμένουμε πάλι ρεκόρ και μεγάλη συμμετοχή από αθλητές. Mm-hmm. Ωραία λοιπόν, και εφόσον μας είπες και εσύ, Βαγγέλη, ότι μπορεί ο κόσμος πλέον να έχουν χαλαρώσει τα πράγματα και από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δεν υπάρχουν ναι, πλέον προβλήματα. Να πούμε και, ότι και πολλοί αθλητές, βασικά όχι και τόσο πολλοί αθλητές, έχουν γεμίσει ήδη εστιατόρια, μπαρ. Μετά το τρέξιμο χρειάζεται ενδυνάμωση. Έτσι, έτσι. Ωραία, ωραία. Ωραία βραδιά για τη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Μια που είχαμε και διακοπή πρωταθλήματος, να έχουμε άλλα έτσι, αθλητικά γεγονότα. Βοήθησε και αυτό, δεν είχαμε κάποιον αγώνα σήμερα, ναι. Οπότε όλοι και οι περισσότεροι συμμετείχαν στον μαραθώνιο. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Βαγγέλη Κοκολάκο, φίλο και συνάδελφο από το festival.gr, ο οποίος κάλυψε τον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια ξεχωριστή μέρα για την πόλη. Έχει γίνει θεσμός αυτή η διοργάνωση. Πάνω από 20.000 δρομής, όπως μας είπε. Με Κενιάτη. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, Χρήστο, έτσι, στην πρώτη θέση. Κενιάτης δρομής. Πραγματικά έτσι είναι η μέτρη του είδους, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι. Αναμενόμενο λοιπόν να ήταν Κενιάτης αυτός το τερμάτιζε πρώτος. Ολλανδία-Γερμανία πάντα στο 1-0, στο 78 λεπτό βρισκόμαστε από το παιχνίδι και πιέζουν οι Γερμανοί συνεχώς για την ισοφάριση χωρίς να τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Στα άλλα μάτς του Nations League που είναι σε εξέλιξη, στο 77 Ιρλανδία-Δανία 0-0, στο 80 Βουλγαρία-Κύπρος 2-1, έκαναν την ανατροπή οι Βουλγαροί απέναντι στους Κύπριους, συγγνώμη. Και στο 77 επίσης Σκόπια Λίχτενστάιν 4-1. Είχαμε ωραία, ωραία. Από άλλους μπορεί να χαρακτηριστεί ωραία, από άλλους όχι και τόσο ωραία. Πάντως ξεχωριστή και αξιοσημείωτη τη δήλωση του Γιώργου Καραγκούνη, ο οποίος μίλησε στο 5ο Διεθνές Αθλητικό Σχολείο του ΨΑΤ και τάχθηκε εναντίον του ΒΑΡ ο Γιώργος Καραγκούνης. Εντάξει, μπορεί να το... Να τα δώσουν μια άλλη ταυτότητα σε αυτή την είδηση, σε αυτή τη δήλωση μάλλον του Γιώργου Καραγκούνη, Χρήστο, λόγω του τρόπου παιχνιδιού του Καραγκούνη, τον οποίον όλοι θυμόμαστε, έτσι. Ναι, με τις βουτιές του, ο Καραβούτας όπως ήταν ένα από τα προσωνύμια του, εντάξει, έπεφτε συνεχώς, ζητούσε φάουλ, γκρίνιαζε διαιτητές. Είχε άλλη πιο ιδιαίτερη σχέση ο Καραγκούνης με τους διαιτητές. Και δήλωσε λοιπόν, ήταν από τα πρώτα πράγματα στα οποία αναφέρθηκε στις δηλώσεις του εκεί ο Γιώργος Καραγκούνης και ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν μου αρέσει το VAR, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και το λάθος. Αν δούμε και τον τελικό του Μουντιάλο που κρίθηκε ο τίτλος από ένα πέναλτι που δεν έπρεπε να δοθεί, αν δεν υπήρχε το VAR τώρα σε αυτόν τον αγώνα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ακόμα και με το VAR δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν πέναλτι. Επίσης πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να μπει στην Ελλάδα το νέο σύστημα. Πρέπει να κάνουμε χρήση μόνο αν μπει η μπάλα στα δίχτυα ή όχι. Για το goal line technology αναφέρεται. Ούτε αυτό έχουμε στην Ελλάδα βέβαια. Τεχνολογία γραμμής για να βλέπουμε αν πέρασε η μπάλα. Στο εξωτερικό ενημερώνονται αυτόματα οι διαιτητές για το αν έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή ή όχι. Μεγάλη ιστορία αυτή με το VAR, το πότε θα έρθει, πώς θα έρθει, πώς θα εκπαιδευτούν οι Έλληνες διαιτητές. Γενικότερα, η κουβέντα για τη διαιτησία δεν μας έχει αφήσει ήσυχος ούτε και φέτος. Για όσους θέλουμε να βλέπουμε μόνο ποδόσφαιρο και να μην εστιάζουμε στα διαιτητικά λάθη ή γενικότερα στις διαιτητικές αποφάσεις. Με τους ξένους διαιτητές είδαμε έτσι να περνάνε λίγο πιο απαρατήρητες διαιτητικές αποφάσεις στα ντέρμπι τουλάχιστον, στα οποία σφύριξαν. Δεν είχαμε ιδιαίτερα παράπονα από τις ομάδες, δεν ασχολήθηκαν μαζί τους ούτε οι παίκτες ούτε οι παράγοντες. Πέρασαν έτσι λίγο πιο στα ψηλά, ας το πούμε έτσι, τα διαιτητικά σφυρίζοντας ξένοι διαιτητές. Δεν υπήρχε αυτή η καχυποψία, αν θέλετε,
και όλο αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων. Στα υπόλοιπα μάτς βέβαια είχαμε ήδη πολλά σοβαρά λάθη, καν και είμαστε ακόμη στην έκτη αγωνιστική, πολλές αποφάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ανεξήγητες. Είδαμε για παράδειγμα εκείνο τον γκολ του ΑΚΠΟΜ που ακυρώθηκε στη Νέα Σμύρνη, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Είδαμε το πέναλτι να μην δίνεται στον Άρη στο μάτσο των Πανιώνιων στη Νέα Σμύρνη την προηγούμενη αγωνιστική. Ένα πέναλτι στο Ζαμπά, θυμάμαι, στο Γεντή Κουλέ στο μάτσο του ΠΑΟΚ. Πολλές αποφάσεις που λέει ο κάθε φίλος μέσα του δεν μπορεί να μην το είδε, δεν μπορεί να μην το έδωσε. Κι όμως αυτά βλέπουμε. Μεγάλη κουβέντα δυστυχώς και ατελείωτη εδώ στην Ελλάδα για την διαιτησία. Και να δούμε πότε επιτέλους θα έρθει το VAR. Αν θα έρθει με το νέο έτος, πότε θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί, γιατί είναι και αυτό μετά το άλλο ζητούμενο, το κατά πόσο θα μπορέσουν οι Έλληνες διαιτητές να κάνουν σωστή εφαρμογή του VAR και το πώς θα κυλούν τα παιχνίδια, πώς θα παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε προχθές σε συνάντηση, σύσκεψη που υπήρχε τη UEFA με τους τέσσερις θεωρητικά μεγάλους να μπουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς των διεκδικητών τίτλου. Αυτό είναι βέβαια και πρακτικά λίγο δύσκολο, διότι δεν υπάρχουν τόσοι διαθέσιμοι διαιτητές από χώρες του εξωτερικού. Να δούμε τώρα πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και πώς θα καταφέρουμε να μην επηρεάσουν οι διαιτητικές αποφάσεις στην εξέλιξη πρωταθλήματος. Στο Derby Aris Pauk πάντως την επόμενη Κυριακή θα σφυρίξουν ξένοι διαιτητές. Θα σφυρίξει μάλλον ξένος διαιτητής, ξένοι θα είναι και οι βοηθοί. Οπότε στην επόμενη εβδομάδα, λογικά κάπου Τρίτη, Τετάρτη, κάπου εκεί θα ανακοινωθεί και το ποιοι θα είναι οι διαιτητές του ντέρμπι του Κλειάνθης Βικελίδης. Θα έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Θα μας βάλει σιγά σιγά στο ρυθμό του σπουδαίου αγώνα της Κυριακής, ποιοι θα οριστούν και γενικότερα θα δούμε συνέχεια και τα νέα που υπάρχουν από την προετοιμασία των ομάδων, και δεν είναι αρκετά, διότι ρεπό έχουν αύριο και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Λείπουν και κάποιοι διεθνείς από πλευρά Άρη, δύο Αλβανοί, ο Μαύραη και ο Μπάσα. Από πλευρά ΠΑΟΚ είναι περισσότεροι παίκτες που λείπουν. Χθες είχαμε και το γκολ του Ουάρντα, το πρώτο του με τη φανέλα της Εθνικής Αιγύπτου. Ο Ουάρντα που είναι στον πάγο εντός εισαγωγικών από τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ μετά τα πειθαρχικά παραπτώματα τελευταία. Δεν έχει επανέλθει ακόμη. Να δούμε και πώς θα επανέλθει και πότε. Ποια θα είναι η κατάσταση με τον Αιγύπτιο που πήγε να παίξει με την Εθνική. Χθες ξεκίνησε βασικό, σκόραρε το πρώτο του γκολ με το συγκρότημα της χώρας του. Και να δούμε αν αυτό ίσως λίγο είναι ένα γεγονός, ένας παράγοντας που θα τον κάνει να επιστρέψει ίσως και λίγο διαφορετικά εδώ στην Ελλάδα για να ξαναμπεί στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, Χατσερίδης και Ελ Καντουρί σήμερα ανέβασαν ρυθμούς στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και αρχίζουν να επανέρχονται. Από Δευτέρα που θα επιστρέψουν οι ασπρόμαυρες προπονήσεις θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς, έτσι αναμένεται τουλάχιστον, για να συμμετέχουν και αυτοί στην προετοιμασία εν όψη του ντέρμπι με τον Άρη. Τα προβλήματα ακούν στα ονόματα Βαρέλα και Μαουρίσιο. Ο Βραζιλιάνος έγινε χθες από το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ γνωστή είδηση ότι θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα. Οπότε θα χάσει σίγουρα τον ντέρμπι της Κυριακής. Θα χάσει και το επόμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Το μάτς με τον Ατρόμητο που ακολουθεί. Το ευρωπαϊκό με τη Βίντι. Θα χάσει σημαντικά παιχνίδια ο Μαουρίσιο. Και μάλιστα αυτός ο τραυματισμός ήρθε για τον Βραζιλιάνο πάνω στην καλύτερη περίοδο του στον ΠΑΟΚ. Κατά την προσωπική μου άποψη και νομίζω συμφωνούν και αρκετοί. Από την μέρα που ήρθε στον δικέφαλο Μαουρίσιο, αυτό το διάστημα πραγματοποιούσε το καλύτερό του διάστημα. Θέλει την καλύτερη του περίοδο όσον αφορά την απόδοσή του με την ασπρόμαυρη φανέλα. Και τώρα τον χάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Να δούμε βέβαια κατά πόσο θα μπει ο Πόντους Βέρμπλουμ και θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από εδώ και στο εξής. Εκμεταλλευόμενος ίσως και αυτή την ευκαιρία που δίνεται με το κενό του Βραζιλιάνου για να παίξει ο Σουηδός στη μεσαία γραμμή. Ενώ η Ολλανδία δείχνει να τελειώνει το μάτς με τη Γερμανία, να καθαρίζει τη νίκη στο 86-2-0. Προβάδισμα δύο τερμάτων για τους Οράνια που καθαρίζουν τη νίκη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί εκεί στη Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Το σκόρ δεν πρόλαβα να δω, δεν ξέρω αν τον έχεις προλάβει, Χριστό. Ποιος ήταν, θα το δούμε στην πορεία. Ο Λεβ πιάνει το πρόσωπό του, δεν είναι ξύνη τιμή του ακόμη, θα το κάνει λογικά σε λίγο. Με την πίκρα για το 2-0, ελεύησε, λογικό είναι. Είχαν φύγει όλοι οι Γερμανοί μπροστά, τεράστια κενά στην άμυνα. Έψαχναν την ισοφάριση στο φινάλε. Έφυγαν στην κόντρα οι Ολλανδοί. Εύκολο το 2-0, δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Νόιερ τι να κάνει εκεί από πολύ κοντά. Ποιος είναι ο σκόρερ όμως, δεν προλάβα να δω. Τέλος πάντων, 2-0 οι Ολλανδοί τους Γερμανούς. Φαίνεται πως παίρνουν την νίκη. Θα ρίξουμε μια ματιά και συνοπτικά στο τι έχει συμβεί στην διοργάνωση στην τρίτη αγωνιστική. Τι περιμένουμε από αύριο που αρχίζει η τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Θα δούμε και τις βαθμολογίες των ομίλων. Πάντως στον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, στο Group 1 της League A, όπου, την οποία γίνεται και αυτό το παιχνίδι τώρα Ολλανδία-Γερμανία, οι Ολλανδοί θα αφήσουν τους Γερμανούς στον 1 βαθμό και οι Ολλανδοί θα φτάνουν στους 6 βαθμούς. Θα περάσουν στην κορυφή, 4 έχουν οι Γάλλοι με 2 μάτς όμως. Είναι 3 ομάδες σε αυτόν τον όμιλο.
όπως και στους άλλους τρεις ομίλους της πρώτης κατηγορίας. Ο Ντεπά ήταν ο σκόρερ, μας την έδωσε την απάντηση ο Χρήστος και όσοι. Ντεπά λοιπόν το 2-0, το πρώτο γκολ το είχε πετύχει ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Τώρα εδώ, λίγο έλειψε να μειώσει η Γερμανία και να, κάνει έτσι, να δώσει ένα χαρακτήρα Grand Guignol στο φινάλ. Δεν τα κατάφερε όμως, ο Ντράξερ έφυγε. Να το σε δω νέο σκόρερ ο Ντεπά με το νούμερο 10 στη φανέλα της Ολλανδίας. Οι Ολλανδοί με πιο νεανικό σύνολο προσπαθούν να επιστρέψουν σιγά σιγά. Να τους δούμε ξανά σε μεγάλη διοργανώση. Ήταν αισθητή απουσία τους από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, σαφώς. Μια παραδοσιακή δύναμη του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, μάλλον καλύτερα. Να τώρα πάρουν και τρίτο γκολ να δει. Όχι. Και κάπως έτσι φτάνουμε στις 11.30. Ενώ, μιας που είμαστε στα διεθνή, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις Χριστό και αν προλάβανε και οι φίλοι ακροατές. Μια επική δήλωση που έχει κάνει ο Μαραντόνα για τον Μέση. Καρφιά, το είδες. Το είδες, έτσι. Δεν τα αφήνεις να πέσουν κάτω. Λέει λοιπόν ο Μαραντόνα για τον Μέση. Πρώτη φορά βάλετε εναντίον του τόσο έντονα. Είναι σκληρό για εμένα, αλλά είναι περιττό να προσπαθείς να κάνεις ηγέτη κάποιον που πηγαίνει 20 φορές στην τουαλέτα πριν από έναν αγώνα. Είναι ο Μέση στην Μπαρτσελόνα και ο Μέση που παίζει στην Αργεντινή. Ανέφερε ο Ντιεγκίτο, ο μεγάλος Ντιέγκο Μαραντόνα για τον Λιονέλ Μέση. Εγώ αν ήμουν και πάλι προπονητής στην Εθνική δεν θα τον καλούσα. Δεν λέω ποτέ, αλλά για τώρα σίγουρα πρέπει να τον αποφορτήσουμε. Ήταν το σχόλιο του Μαραντόνα λοιπόν για τον Μέση. Μετά και από το Μουντιάλ της Ρωσίας, μεγάλη κουβέντα για τον Στάρ της Μπάρτσα, για το ότι δεν καταφέρνει ουσιαστικά τίποτα με την Εθνική, δεν έχει σηκώσει καμία κούπα, σε αντίθεση με τον μεγάλο Ντιέγκο στο παρελθόν. Και γενικότερα, όχι μόνο δεν έχει σηκώσει καμία κούπα, οι εμφανίσεις του που δεν καταφέρουν να δώσουν του κάτι παραπάνω στην Αργεντινή, όπως προσδοκεί όλος ο λαός της Αργεντινής, όλοι οι φίλοι της εθνικής ομάδας της Αλμπισελέστε. Εντάξει, τώρα αυτή η δήλωση δεν ξέρω και πού αποσκοπεί από τον Μαραντόνα, ο οποίος για ό,τι κάνει υπάρχει ένας λόγος από πίσω που κρύβεται. Είδαμε και για τις αντιδράσεις στο Μουντιάλ μετά από λίγο να προκύπτει ότι γύριζε ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία με τη ζωή του, γι' αυτό ήταν και τόσο έντονες αντιδράσεις του. Μαραντόνα είναι αυτός. Θέλει να τραβάει τα βλέμματα με κάθε τρόπο. Στα άλλα μάτς του Nations League προς το φινάλε οδεύουν στις καθυστερήσεις. Πέρα από το Ολλανδία-Γερμανία 2-0 έχουμε Ιρλανδία-Δανία 0-0, Βουλγαρία-Κύπρος 2-1 και Σκόπια-Λιχτενστάιν 4-1. Προς τη λήξη τους όλα τα παιχνίδια. Δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι εκτός και αν έχουμε κάποιο γκολ στο Ιρλανδία-Δανία ή και στο Βουλγαρία-Κύπρος. Οι Βούλγαροι θα κάνουν την ανατροπή. Έχαναν με 0-1 από την Κύπρο στο ημίχρονο. Θα έχουμε και τρίτο. Ντεπάι δοκάρι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στην Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Έχει και δοκάρι η Ολλανδία με τον Ντεπάι, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Και συνεχίζουν τώρα εδώ μέσα στην περιοχή. Όχι, έκοψε ο Χούμελς εκεί. Μένει το 2-0. Δεν θα πετύχουν τρίτο γκολ να δώσουν διαστάσεις τριάμβους στη νίκη τους οι Ολλανδοί. Και κάπως έτσι. Εμείς θα πάμε σε ένα ακόμη break και θα επιστρέψουμε αυτή τη φορά με Σταμάτη Μουρελή. Δεν πιστεύω να μας κάνει κι άλλη τρίπλα, μπασκετική τρίπλα ο Σταμάτης Μουρελής, για να μας δώσει όλο το post-game του αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό και που είχε εντάσεις, είχε έτσι, αξιόμαχη προσπάθεια του Άρη στο φινάλε για να ξαναμπεί στο match, διαιτητικές αποφάσεις που θα συζητηθούν και γενικότερα είχε πραγματάκια να μας πει ο Σταμάτης Μουρελής. Από αυτή την νύχτα του Άρη 74 από τον Παναθηναϊκό στο Nick Gallis Hall. Πριν από αυτό όμως θα πάμε στο break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Libero 107,4 και στην εκπομπή Post Game. Τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post Game στο Libero 107,4. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Παναγιώτης πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα σας θα είμαστε μέχρι και τη μία βράδυ Σαββάτου εδώ στο Libero. Για ό,τι συνέβη στην αθλητική επικαιρότητα, να δούμε το Post Game όλων των αναμετρήσεων και ό,τι άλλο υπάρχει φυσικά στην αθλητική δράση. Μαζί μας χορηγός εκπομπής Post Game, το πιστοβολείο Μπες στο ψητό, λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town. Τώρα με μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Τώρα το δημοφιλές αγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestofsito.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου της παραγγελίας σας ή για online delivery. Κατεβάστε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μπες στο ψητό λοιπόν, Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram. Ψητό πολύ ο Μπες στο ψητό, χορηγός εκπομπής Post Game. Όσο είμαστε στο διάλειμμα, είχαμε και τρίτο γκολ της Ολλανδίας με τον Βαϊνάλντουμ στις καθυστερήσεις. Ολλανδία-Γερμανία 3-0. Και να αναφέρουμε και τα τελικά αποτελέσματα για το Nations League. Βουλγαρία-Κύπρος είπαμε 2-1, Σκόπια-Λιχτενστάιν 4-1 και Ιρλανδία-Δανία 0-0. Στα μάτς που ολοκλήρωσαν την σημερινή ημέρα. Και θα πάμε τώρα σε Σταμάτη Μουρελή.
που μας έκανε την τρίπλα νωρίτερα. Δεν τον είχαμε, τον έχουμε όμως τώρα. Καλησπέρα Σταμάτη, τι γίνεται? Τι γίνεται, καλά. Καλά, χάρηκα τουλάχιστον ότι έκανα την τρίπλα πριν λόγω δουλειά. Αλλά χάρηκα τουλάχιστον για τα αποτελέσματα που έδωσε, γιατί βγήκε η τριάδα που έδωσε το μεσημέρι. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Με το βάζο εκεί τη Ολλανδία, το over τη. Το over τη Βουλγαρία και τον άσο τη Νορβηγία. Εντάξει, καλά ήταν, καλά ήταν. Ναι, κάνανε μια τρίπλα γιατί το παιχνίδι δεν τελείωσε ακόμα και τώρα, δηλαδή να σου πω την αλήθεια. Τρέχουμε και ψάχνουμε και... Είχε, αυτό έλεγα και εγώ πριν, ότι είχε πραγματάκια από το μάτς σήμερα, έτσι, είχε ψωμί, που λέμε. Αρκετά πραγματάκια, αρκετά είχε, έτσι, γιατί δεν ήταν ένα τόσο ήσυχο παιχνίδι όσο περιμέναμε. Εντάξει, περιμέναμε ότι θα είναι ένα ντέρμπι, ομολογουμένως, αλλά με αυτό που έγινε με τον Αγγέλο εκεί, με τον Πασκουάλ γενικά, όχι τι να ξεπαιχνίδι στον αέρα, απλά μας έδωσε παραπάνω δουλειά. Έχεις καταλάβει στα μάτια τώρα έτσι και με πιο καθαρό μυαλό, πιο ψυχραιμία, πώς ξεκίνησε έτσι, αλλά εντάξει. Αυτό που γράφτηκε, αυτό που υπόθηκε και από την ΕΡΤ και στη ζωντανή μετάδοση, ότι κάτι είπε ο Αγγέλος στον Γκαλάθι και ο Πασκουάλ αντέδρασε. Κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα, κοίτα να δεις. Άμα πάρεις τις πλευρές των ομάδων, έτσι θα μπλέξεις. Θα μπλέξεις. Ο Μέρ Παναθηναϊκός τα ρίχνει όλα στον Αγγέλου με τη λογική ότι ήταν προκλητικός, ότι ξέφυγε από τα δεχτενόμενα, ότι επιτέθηκε στον Πασκουάλ και τα σχετικά. Απ' την άλλη, ο Άρης στέκεται καταρχήν στην παράβαση που θεωρεί ο Άρης ότι δεν σφυριχτήκε και ήταν η δεύτερη τεχνική πριν στον Καλάθι, που γι' αυτό διαμαρτύρει ουσιαστικά ο Αγγέλου σύμφωνα με τον Άρη, ότι θα έπρεπε να αποβληθεί και ο Καλάθι, γιατί η δεύτερη τεχνική πριν συνεχίζει διαμαρτύρεται. Εκεί τρως δεύτερη, φεύγει από το γήπεδο, δεν έγινε αυτό, διαμαρτύρηθηκε ο Αγγέλου, μπήκε στη μέση ο Πασκουάλ, κούνησε το δάχτυλο ο Πασκουάλ στον Αγγέλου και αυτό να μπουν τρέλανε τον Αγγέλου. Έτσι τον έβγαλε εκτός αυτού το γεγονός ότι κούνησε το δάχτυλο πηγαίνοντας προς τον Αγγέλο Πασκουάλ και εκεί έγινε, εκεί ο Αγγέλος με ξέφυγε αν θέλεις από τα εκτενόμενα και τρελάθηκε, έτσι. Ναι, αυτό φαίνεται και στο replay άλλος ότι ο Πασκουάλ κουνάει το δάχτυλο. Άμα το δούμε με απόλυτη ηρεμία όλο το γεγονός, γιατί και εγώ χρειάστηκε να το δω στο βίντεο, γιατί ξέρεις τώρα εκείνη τη στιγμή με συνέντευξη του αγώνα, έχοντας να κάνεις και δουλειές, έχοντας και τη μετάδοση, έχοντας και διάφορα άλλα. Και είμαστε και σχετικά, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι και πολύ κοντά στη φάση. Ναι. Κάτι θα σου φύγει, κάποιος θα μπει μπροστά, κάτι θα γίνει πολύ γρήγορα και κάτι εγώ αντιδω τη φάση πολλές φορές. Ο Άρης δικαίως φωνάζει για δεύτερη τεχνική ποινή στον Καλάθι. Έτσι, εδώ όμως υπάρχει και ο αντίλογος ότι πάντα οι διαιτητές φροντίζουν για να δώσουν δεύτερη τεχνική ποινή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή καπάκι. Που λένε, έτσι, ναι. Στο καπάκι θα πρέπει έτσι, να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ χοντρό. Είναι αλήθεια ότι διαμαρτύρεται το Καλάθι με την τεχνική ποινή, έτσι έντονα. Εδώ δεν μπορώ να πω ότι είναι σωστό ή όχι το σφύριγμα ή το no-call αν θέλεις των διαιτητών. Θα μπορούσαν να τη δώσουν την τεχνική ποινή, θα μπορούσαν να μην τη δώσουν την τεχνική ποινή, να δώσουν μια ευκαιρία αν θέλεις ακόμα στον Καλάθι στην όλη διαδικασία, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να είμαι σκληρός. Σαφέστατα όμως θεωρώ ότι θα μπορούσε να χρεωθεί την ποινή δεύτερο Καλάθι που διαμαρτύρεται έντονα. Βέβαια μιλάμε για τον Καλάθι, ένας διεθνής παίκτης. Όπως και να το κάνουμε, οι διεθνείς παίκτες έχουν μια αντιμετώπιση παραπάνω από τους διαιτητές. Ναι, σαφέστατα. Δεν το θεωρώ όμως σωστό αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Δεν το θεωρώ και. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, σαφέστατα. Και δεν ξέρω ποια δεν αντιμετώπισε αν ήταν κάποιος άλλος παίκτης. Έτσι, ναι. Συγκεκριμένη φάση, ας πούμε για παράδειγμα ήταν ο Μποχωρίδης να χρεώνονταν με δύο τεχνικές ποινές και αν θα του δίναν και αυτού το περιθώριο της, όχι αφιβολίας να πω, της δεύτερης ευκαιρίας να βγω καλύτερα. Ότι ο Άρης όμως έχει δίκιο σε αυτή τη φάση να ζητάει και δεύτερη τεχνική ποινή έχει δίκιο εδώ. Τώρα μετά στο θέμα των προπονητών, θεωρώ από τη στιγμή που πήγαν μέσα στο παρκή και δύο αποβάλλονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι, τώρα είναι κανονισμό. Δεν θα πω τώρα αυτή η λογική ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Το θέμα είναι ότι ξέφυγαν και δύο εκτός αυτού, οι αντιδράσεις που ήταν υπερβολικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι υπόθηκε. Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Πώς άναψη σπίθα, ναι. Ποιος προκάλεσε όλη την ένταση. Να δώσω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, χωρίς να το πάρει ο αυτός που μας ακούει τη μετρητή. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί, για παράδειγμα τώρα, ο Πασκουάλ να μπει και μέσα και να είπε τι ζητάς Αγγέλου, ξέρω εγώ, και ο Αγγέλου π.χ. να τον έβρεσε ή το αντίθετο. Κατάλαβε, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Δεν ήμουν εκεί μπροστά να ξέρω ακριβώς τι υπόθηκε.
από τους προπονητές για να πω ότι ο ένας έβρισε τον άλλον, άρα έχει δίκιο ο ένας που φωνάζει. Αυτό είναι λίγο λεπτό το θέμα. Εγώ μένω στο γεγονός που πήγαμε μέσα στο παρκέ και οι δύο και κινήθηκαν απειλητικά ένας προς τον άλλον. Έτσι, είναι αποβολή. Τελείωσε. Εκεί σταματάει για την ιστορία. Δεν θα μπορώ να πω ότι έχει δίκιο ο Πασχουάλ, έχει δίκιο ο Αγγέλο. Ο Αγγέλο έχει δίκιο στο διαμαρτύρεται για δεύτερη τεχνική του Καλάθι. Εκεί έχει δίκιο ο Αγγέλο. Να διαμαρτύρεται για τη δεύτερη τεχνική ποινή του Καλάθι. Από εκεί έτσι, ουσιαστικά που ξεκίνησαν όλα, έτσι. Ναι. Για μένα όμως θεωρώ και πάλι ότι πέρα από την ένταση, θεωρώ την ένταση του έβγαλε Αγγέλο λίγο. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο. Ήταν πάρα πολύ εκτός σε αυτό σε κάποια στιγμή. Ναι, ξέφυγε. Και μετά και όταν αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, τον έπιασε η κάμερα να χτυπάει εκεί κάτι. Ναι. Θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο έντομος. Γιατί εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένταση στο αγώνα. Η κατάσταση εκείνη τη στιγμή ήταν λίγο έκρηθμη. Αλλά εντάξει, είσαι προπονητής του Άρη, πρέπει λίγο να τα νεύρα σου να τηρείς, κατάλαβες. Ναι, καταλαβαίνω. Και συμφωνώ και να συνεχίσω, ναι, ότι έχει δίκιο ο Αγγέλου φωνάζει τη διεθνή τεχνική ποινή του Καλάθι. Αν ήμασταν, να σου πω κάτι, αν ήμασταν για παράδειγμα στο NBA, θα μπορούσε να δοθεί. Ναι. Έτσι. Αν ήμασταν ίσως στην Ισπανία, μπορούσε να δοθεί αν ήταν ένας παίκτης στην Γκραν Κανάρια και ό,τι της Ρεάλ. Και αυτά γίνονται και εκεί. Και να το θέσουμε και αλλιώς στα μάτια, με βάση αυτό που λες, ότι έμπρεπε να συγκρατηθεί ο Αγγέλου. Εφόσον η θέση του Άρη είναι αυτή, έτσι ότι ο Πασκουάλ προκάλεσε κουνώντας το δάχτυλο, εκεί ο Αγγέλου θα έπρεπε να αφαιρθεί και πιο έξυπνα και ψύχρεμα, να εκμεταλλευτεί ότι θα αποβληθεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού για την πρώτη περίοδο κιόλας και αλλάζουν οι συνθήκες του αγώνα άμεσα, αν διατηρούσε την ψυχραιμία του Αγγέλου. Βέβαια, είμαστε στην Ελλάδα, θα σου πει ο άλλος ότι άσυγα να μην αποβάλουν τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Ναι. Ναι. Το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν, όταν έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο, έχουν μια αντιμετώπιση προστασίας. Είτε έχουν καλύτερες ομάδες είτε όχι. Έτσι το έχουμε δει σε εμάς που ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, στο Αλεξάνδριο κέρδισε με 25 πόντους και πάλι είχε προστασία. Ναι. Έτσι, νομίζω το είδαμε και σήμερα σε κάποιες άλλες φάσεις, πέρα από αυτή. Είναι το κακό του Έλληνα διαιτητή, που έχει, θεωρώ εγώ, σε όλα τα αθλήματα. Έτσι. Το κακό που έχει ο Έλληνας διαιτητής, να προστατεύει αυτόν που είναι δυνατός και στο παρκέ μέσα, να τον προστατεύει ακόμη περισσότερο. Θυμάμαι ακριβώς την κουβέντα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πάλι στην εκπομπή, που μου έλεγες ότι είναι θέμα νοοτροπίας κυρίως, το κάθε άθλημα, δεν έχει να κάνει. Σωστό. Γενικό είναι στην Ελλάδα το κακό, δεν έχει να κάνει μόνο. Έτσι και βλέπουμε τη διαφορά που έχουν οι ξένοι διαιτητές που έρχονται στο ποδόσφαιρο με τους Έλληνες. Έτσι, ναι. Έτσι, το πώς συμπεριφέρεται ο ένας και πώς συμπεριφέρεται το άλλο. Είναι όλη η αντιμετώπιση. Έτσι, έρχεται άγνωστος επί αγνώστων για να κάνει απλά τη δουλειά του. Έτσι, ο ξένος ο διαιτητής. Σήμερα για μένα οι διαιτητές σε γενικές γραμμές γενικότερα ήταν κακοί. Σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν κράτησε ισορροπίες. Το βασικό πρέπει να έχει ένα διαιτητής, και η τριάδα δηλαδή, να κρατάει ισορροπίες μέσα στο παιχνίδι. Να το βλέπει το παιχνίδι, να το. Δηλαδή υπήρχε ένταση, γιατί ο Άρης προχώρησε από ένα παιχνίδι στο Λαύριο που είχε μια κάκιστη διαιτησία απέναντι του. Έτσι. Και απ' την άλλη ήταν υποψιασμένος, αν θέλεις, προκατειλημμένος, όπως θέλεις να το πει ο καθένας, ότι μπορεί να γίνει κάτι και σήμερα. Οπότε οι διαιτητές θα έπρεπε λίγο να το δουν το θέμα και να ξέρουν πώς θα αντιδράσουν. Οι διαιτητές σήμερα δεν ήξεραν πώς θα αντιδράσουν στην όλη ιστορία. Δηλαδή δεν μπορεί ο Παναγιώτης να δίνει τεχνική ποινή στον Καλάθι που διαμαρτύρεται έτσι μετά το φάουλ και ενώ συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τον ίδιο λόγο δηλαδή που του έδωσε την πρώτη, να μην του δίνει τη δεύτερη. Ναι. Έτσι. Ναι, όντως θα εξήγεται η απόφαση. Σε κάποια πράγματα τα οποία ή κρατάς μια σταθερή στάση και λες ότι ναι, εγώ θα το πάω, θα σφυρίζω τα πάντα, θα είμαι αυστηρός όλους και αυτά. Ή κάνεις μια διαφορετική προσέγγιση στο αγώνα. Θεωρώ ότι οι διαιτητές σήμερα ήταν κακοί. Το παιχνίδι δηλαδή, δεν υπήρχε, άμα δηλαδή σφυρίζαν για μένα τη δεύτερη τεχνική ποινή του Καλάθι, δεν θα γινόταν τίποτα. Έτσι, θα φώναζε ο Παναθηναϊκός σίγουρα, γιατί θα αποβάλλουν τον Καλάθι. Αλλά δεν θα μπορούσε να πήγε κάποιος στο διαιτητή γιατί το έκανες από τη στιγμή που διαμαρτυρόταν ο Καλάθι. Και ο Άρης δεν θα είχε θέμα και θα ήταν ήρεμος και ίσως όπως είπε και εσύ ο Αγγέλου να την ψιάζονταν να ήταν πιο ήρεμος και να την πλήρωνε ο Πασκουάλ μόνο. Ναι. Αυτό λοιπόν το θέμα κυριάργησε δυστυχώς και μετά στις δηλώσεις όλοι οι παίκτες γενικότερα έκαναν σχετικά με αυτό. Αυτά τα νεύρα από εκείνη τη φάση μετά πήγαν στο παρκέ μέσα και είδαν πολλά τραστόκινγκ, πολλές εντάσεις ανάμεσα στους παίκτες. Οι διαιτητές στο γενικό κανόνα που τα χάσαν έδωσαν, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 τεχνικές ποινές. Δηλαδή
ο ρυθμός διακόπτει συνέχεια από κάτι που γινόταν από σφαίριζαν οι διαιτητές. Ήταν ένα κακό παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Εγώ δεν το πω καλό. Είχε κάποιες καλές φάσεις, αλλά γενικά ήταν ένα κακό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έδειξε σε κάποια στιγμή ότι έχει καλύτερο ρόστερ, αυτό το ξέραμε, όταν ξέφυγε η διαφορά πολύ, είχε φτάσει 18-19 από τους. Ο Άρης εκεί με την ψυχή, με κάποιες προσπάθειες, ατομικές προσπάθειες να το χειρίσετε εδώ στους 5, αλλά ήταν μέχρι εκεί, και εκεί πάλι ο Παναθηναϊκός έδειξε τη διαφορά που έχει με τον Λάκφορντ να ευστοχίσει τρίποδο την ώρα που οι παίκτες του Άρη χάναν τα τρίποδα την άλλη πλευρά. Εκείνο το σουτ νομίζω καθάρισε το μάτς. Ένω ένα σουτ τον Ποχωρίδη, αν δεν κάνω λάθος, νωρίτερα άστοχο τρίποντο που μπορούσε να το πάει στους δύο. Στην επόμενη φάση Ποχωρίδη και Μπέλ χάσαν το σουτ. Μπράβο, ναι. Τα είχαμε ξαναπεί και την περασμένη εβδομάδα και τα τσιά και τις εκδομάδες. Τα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερο ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει φταχθεί για την Ευρωλίγκα να πάει στο Final Four. Αυτό δείχνει κάτι. Το ότι ο Άρης κόντραρε αυτό το Παναθηναϊκό όσο τον κόντραρε, νομίζω είναι καλό για τον Άρη, ότι έδειξε ότι δεν το παρατάει, ότι παραμένει προσιλωμένος, ότι θα το παλέσει μέχρι το τέλος, και γι' αυτό χειροκροτήθηκε η ομάδα μετά το τέλος του αγώνα από τον κόσμο, ότι οι παίκτες δεν το παρατήσαν και το παλέψαν ακόμα και όταν διαφορετάζουν 18-19 πόντους. Έτσι. Και νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι για τον Άρη, με τη λογική ότι αυτό, ότι έδειξε ότι παλεύει, έδειξε ότι ναι, έχω μια έδρα που εδώ δεν θα έρθει κάποιος να κάνει περίπατο, θα παλέψει, θα αρματώσει για να φύγει από εδώ. Και αυτό που είπα και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού μετά το μάτι, έτσι, ότι παρότι το μάτι ξέφυγε, δεν ήταν εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Σε καμία περίπτωση. Δεν ήταν εύκολη νίκη, δηλαδή παρότι έφυγε η διαφορά, ο Άρης το πάλεψε και τους έβαλε δύσκολα μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει το θετικό. Τώρα, εντάξει, όσον αφορά τη τιμωρία, δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας Αγγέλου και Πασκουάλ. Έτσι, το της καλυφιά ουσιαστικά είναι μόνο για το σημερινό παιχνίδι, ότι η αποβολή, αν θέλεις. Mm-hmm. Και με αυτά που μοιράζονται στο φυλαγόνες, δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας των δύο προπονητών. Εντάξει, ο Άρης κοιτάει μπροστά, έχει το παιχνίδι με την Κατάγια μέσα στην εβδομάδα τη Φιλανδική για το FIBA Euro Cup. Μπαίνει στα μπι πλέον σε μια άλλη λογική αγώνων ο Άρης, με τα δύο παιχνίδια την εβδομάδα και τα ταξίδια που θα έχει, και εδώ βέβαια είναι το μεγάλο στίγμα του Αγγέλου, πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση προς όφελος της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή, πώς θα διαχειριστεί την κούραση, πώς θα διαχειριστεί πιθανόν τραυματισμός, πώς θα διαχειριστεί το χρόνο συμμετοχής ώστε να φρεσκάρει, αν θέλεις, κάποιους παίκτες ανάλογα με τα παιχνίδια. Το γεγονός ότι στον όμιλο του αριστερού το φαβορεί, ίσως κάποια παιχνίδια, άμα είναι εύκολο, να του δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διάφορους παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχή στην Ελλάδα. Αλλά γενικά είναι ένα στοίχημα το πώς θα διαχειριστεί ο Άρης σαν οργανισμός και ο Αγγέλου με τους παίκτες σε αυτή την κατάσταση. Με τα δύο παιχνίδια, με τα ταξίδια, με όλη αυτή την δύσκολη καινούρια κατάσταση για όλους. Έτσι, γιατί για τους παίκτες του Άρη. Και για τους περισσότερους παίκτες, ναι, δεν το έχουν συνηθίσει αυτό. Αυτό το διπλό παιχνίδι και το ταξίδι είναι καινούριο. Οι Αμερικανοί, ας πούμε, δεν το έχουν σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, το είχε ο Μπέλ πέρσι, το είχε και ο Τζόνς, ο Μπάουκ. Οι υπόλοιποι, ας πούμε, πήγαν στην Κίμη, ο Κάιζερ με τον Μαγκή. Δεν το είχαν αυτό. Τώρα μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική λογική όταν θα είσαι στο αεροπλάνο ή στο αεροδρόμιο για 10-12 ώρες. Έτσι, να πάει να παίξεις, να ξαναγυρίσεις. Ήδη το βιώσαν αυτό με τα προκριματικά. Και ήδη είδαμε ότι αυτό, ας πούμε, επηρέασε την ομάδα μέσα στον προμηθέα, όπου ο Άρης παρουσιάστηκε χωρίς ενέργεια. Έτσι, και έχασε με κατεβασμένα τα χέρια. Είναι ένα μεγάλο στίγμα αυτό για τον Αγγέλου, το πώς θα προσαρμοστεί και πώς θα λειτουργήσει ο Άρης μέσα σε αυτή τη διαδικασία των δύο αγώνων μέσα στη βδομάδα και με το ταξίδι. Δηλαδή, θα πάει στην Σόφια, θα πάει με το λεωφορείο, θα κάνει ένα ταξίδι, ξέρω εγώ πόσες ώρες είναι, 10-12 ώρες, ξέρω εγώ, να περάσει και τους σύνορα. Έτσι, και η επιστροφή είναι ένα θέμα. Μπορεί να έχει, δεν θυμάμαι το πρόγραμμα τώρα, μπορεί στο καπάκι να πρέπει να φύγει, να πάει, ας πούμε, στο εκτός έδρας κάπου. Μετά πάει η Αθήνα, στην έδρα του Πανιωνίου, την τρίτη αγωνιστική. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα, εντάξει, μετά φεύγει πάλι έξω. Δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία είναι πρωτόγνωρη για πολλούς παίκτες του Άρη και για τον Αγγέλου σαν πρότυπο. Δηλαδή το έχει ζήσει ο Αγγέλου σαν βοηθός, για παράδειγμα, με τον Ντούντα που ήταν στην Ευρωλίγκα. Ναι. Αλλά είναι διαφορετικό σαν βοηθός και διαφορετικό όταν είσαι εσύ ο πρώτος και πρέπει να το διαχειριστείς εσύ, να πάρεις αποφάσεις εσύ. Μπράβο, και να φτιάχνεις έτσι εντός εισαγωγικών και την ψυχολογία των παικτών, το πώς να, και νοητικά να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, έτσι, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του. Να προσαρμόζεις από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Όλα παίζουν το ρόλο, η ψυχολογία,
η άμεση αντίδραση από παιχνίδι σε παιχνίδι, γιατί ο χρόνος θα είναι λιγότερος για να προετοιμαστείς και να αντιδράσεις μετά από ένα κακό αποτέλεσμα ή από ένα καλό αποτέλεσμα, έτσι. Γενικά ο Άρης μπαίνει σε μια άλλη βαθμίδα, σε μια άλλη φάση, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή, όπου έχει την Ευρώπη και πρέπει να έχει διαχειριστεί κάποια πράγματα όσον αφορά την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έτσι. Ναι. Εντάξει, εγώ την Ευρώπη έχω πει την άποψή μου. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης θα του κάνει καλό όλη αυτή η διαδικασία. Ο Αγγέλο όμως είναι προπονητής και αυτός πιστεύει ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Πέρα ότι αν θέλεις και ο Άρης ηθικά πρέπει να πάρει μέσα σε διοργάνωση, γιατί οι πέντε, οι τέσσερις μάλλον, τους πέντε Αμερικάνους ήρθαν με αυτή τη λογική της Ευρώπης. Αν εξαιρέσεις τον Μπέλ που είχε συμφωνήσει νωρίτερα από την ευρωπαϊκή παρουσία του Άρη, και οι υπόλοιποι ήρθαν με αυτή τη λογική. Για να παίξουν στην Ευρώπη με τον Άρη, ναι. Έτσι, οπότε ηθικά ο Άρης μπορεί να πει ότι είναι και δεσμευμένος σε μια τέτοια υπόσχεση που έδωσε προς τους παίχτες. Όχι ότι θα φύγουν αν δεν παίξει ο Άρης. Αλλά εντάξει, ηθικά είσαι. Ήταν ένας από τους λόγους, ένα από τα κίνητρα για να έχει την ομάδα. Ναι. Εντάξει, το κίνητρο το μεγάλο βέβαια ήταν το μπάσκετ της Champions League, όχι το FIBA EuroCup. Έτσι θα τα λέμε και αυτά, γιατί άλλο το μπάσκετ της Champions League που είναι μια άλλη διοργάνωση διαφορετική, με καλύτερες ομάδες, μπόνους οικονομικά για την ΚΑΕ, το μάτι του NBA αν θέλεις που ενδιαφέρει τους Αμερικάνους πάντα, ρίχνει και μια ματιά στο μπάσκετ της Champions League, δεν είναι αδιάφορο τελείως. Έτσι, ενώ στο FIBA EuroCup είναι τελείως αδιάφορο, δεν ασχολείται κανείς. Από σε βαθμό NBA λέω, και έτσι για τους Αμερικάνους, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Ώστε να έχουν μάτια να τους βλέπουν για το κάτι παραπάνω. Αν λέμε ότι το NBA ενδιαφέρεται για την Ευρωλίγκα, ενδιαφέρεται μόνο για την Ευρωλίγκα, για πολύ λίγο μετά άντε να κοιτάει το, το Basketball Champions League και το EuroCup. Δηλαδή το FIBA EuroCup δεν το κοιτάει καν. Mm. Δεν το κοιτάει καν. Εντάξει, μπορεί να πάει πιο μακριά όμως ο Σουάρης εκεί. Σίγουρα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό. Θα το δούμε στην πορεία. Έτσι. Να πούμε ότι Πασκουάλ και Αγγέλου δεν κάναν δηλώσεις σήμερα. Βέβαια, βάσει κανονισμού, όταν αποβάλλεσαι, απαγορεύεται να κάνεις δηλώσεις ένδειξη τύπου. Απ' την άλλη, περιμέναμε μήπως μιλήσουν μετά. Δεν μίλησε κανείς, ούτε ο Πασκουάλ ούτε ο Αγγέλου. Οι θέσεις των ομάδων για τις οποίες αναφέρθηκε στην αρχή ότι θα μπλέξουμε άμα τις πιάσουμε, αξίζει να αναφερθούν. Γι' αυτό ότι. Κάθε μία διαφορετικά. Ναι, από τον Παναθηναϊκό διαρρέει ότι για όλα αυτά ο Αγγέλου. Απ' την άλλη, από τον Άρη διαρρέει ότι θα έπρεπε να χρεωθεί ο Καλάς με τη δεύτερη τεχνική ποινή και ότι θα έπρεπε να αποβληθεί πρώτη σίγουρα ο Πασκουάλ και ίσως. Δηλαδή ότι την πλήρωση του Αγγέλου επειδή θα έπρεπε, δεν μπορούσε να αποβάλουν μόνο τον Πασκουάλ. Mm-hmm. Έτσι και θα πρέπει να αποβάλουν και τον Αγγέλου. Αλλά ο Άρης εστιάζει κυρίως στο γεγονός ότι ο Καλάς θα πρέπει να αποβληθεί. Δηλαδή ίσως να άλλαζε ισορροπίες στο αγωνιστικό κομμάτι αν είχε αποβληθεί ο Καλάς με δύο τεχνικές ποινές. Έτσι. Mm-hmm. Ή μάλλον και μέσα από αυτό το παράδειγμα ο Άρης θέλει να δείξει ότι η διετησία δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε στο σημερινό παιχνίδι. Οι δηλώσεις του Λάσμε για τον Μποχορίδη. Εντάξει, ήταν δηλώσεις που τις έκανε μετά το τέλος του αγώνα εκεί για την κόντρα που είχαν στο τέλος ο Λάσμε με τον Μποχορίδη. Δεν ξέρω τι να σου πω γιατί. Δεν υπήρξαν συμπαίκτες στο Παναθηναϊκό, έτσι. Ένα συμπαίκτες, όχι. Να. Και να πω την αλήθεια, ο Μποχορίδης δεν, όσο το γνωρίζω το Λευτέρη τόσα χρόνια, αν έχει κάποιο λόγο που λέει ο λόγος να βγάλει κάτι μέσα στο γήπεδο, θα έχει κάποιο λόγο μάλλον για να το βγάλει. Δεν το κάνει για να το κάνει. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν το κατάλαβε έτσι ο Λάσμε, το επειδή ήταν στο τέλος του αγώνα δεν μου λέει κάτι με έναν. Για παράδειγμα, ο Λάσμε ήταν προκλητικός στον Μποχορίδη, επειδή ήταν τέλος του αγώνα και ο Άρης είχε χάσει, δεν θα κάτσει ο Μποχορίδης να τα ακούσει. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή επειδή τελείωνε το παιχνίδι και έχανε βάλει, δεν σημαίνει ότι θα πει ο Λάσμε ότι θέλει. Εντάξει, ο Λάσμε γενικά είναι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, πολύ έντονη, να ξέρεις γενικά. Ναι. Το έχει αυτό και με τις δηλώσεις, δηλαδή κάποια φορά έτσι τα λέει λίγο πιο, αν θέλεις, πιο αργό όλα τα ό,τι έχει να πει. Πλησιάζει πολύ έτσι, γενικά στην ελληνική φιλοσοφία, αν θέλεις, όσον αφορά τις δηλώσεις ναι, που κάνουν διάφορες στιγμές που εντάξει, γενικά όλοι οι παίκτες μιλάνε για τον κόσμο, έτσι, δεδομένο. Εντάξει, θα τα αφήσω σχολεία στο. Να πούμε και στον κόσμο, έτσι, για όσους δεν πρόλαβα να το διαβάσουν, ότι δεν μου αρέσουν οι fake συζητήσεις, δεν μπορώ τις ψευτομαγκές και κάπως έτσι το έθεσε.
Ναι, ότι και καλά, ότι ο Μποχωρίδης ας πούμε έκανε ό,τι έκανε γιατί έπαιζε εντός έδρας, είχε τελειώσει το μάτσο, οπότε δεν είχε κίνδυνο να αποβληθεί η τεχνική ποινή, να τιμωρήσει την ομάδα ας πούμε. Και επειδή είχε τελειώσει το μάτσο, έκανε και λίγο το μάγκα ας πούμε, κάπως έτσι το υπολάσμε, χωρίς να έχει λόγο. Έτσι, ναι. Γιατί αυτό άφησε να το υπολάσμε. Το ξαναλέω, ξέρω ότι τελευταία τον Μποχωρίδη δεν μου έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ότι, δεν είναι διαδείγμα συμπεριφοράς, ναι. Αν είναι κάτι να πει ο Λευτέρης, εγώ πιστεύω θα το στηρίξει κιόλας, δηλαδή θα έχει λόγο που θα το πει. Καταλάβες, δεν είναι δηλαδή ότι θα το αφήσει, ούτε θα αφήσει φυσικά κάτι κάτω, έτσι, να πέσει κάτι κάτω εναντίον του. Άμα κάποιος κάνει κάτι, γιατί... Είναι και τα νεύρα του αγώνα, για αν θέλεις. Υπάρχει κάτι που λέει ότι κιόλας μετά είπε κάτι παραπάνω, όταν το μάτι είχε τελειώσει, έτσι. Ναι, όντως. Κιόλας βέβαια την ευκαιρία να πει κάτι παραπάνω. Έτσι, γιατί να πούμε δηλαδή ότι απλά εντάξει τώρα ο Λάσμε παίζει και το δικό του παιχνίδι με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, είναι γνωστά αυτά, έτσι. Άντως, ναι. Το κάνουμε πολύ. Ο Λάσμε, η Σούπα είναι, ξέρει πολλά, έχει μπει στη λογική της Ελλάδας, χρόνια παίζει στην Ελλάδα και το ξέρει. Σωστά. Εντάξει, ο Λάγκφορντ ας πούμε δεν θα έκανε ποτέ μια τέτοια δήλωση, γιατί ας πούμε είναι η πρώτη χρονιά, ή ο Λεκαβίτσος που είναι Λιθουάνος. Ο Λάγκφορντ πολύ καλός παίκτης παρεμπιπτόντως, έτσι, μια που τον ανέφερες. Ο Λάγκφορντ πολύ καλός παίκτης. Ναι, ναι, εντάξει, από τα πιο ακριβά συμβόλαια στην Ευρώπη. Εντάξει, όταν ήταν στο Μπρίφτη, που είχε πάει Μπρίφτη στο Καζάν, είχε 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Όντως, ναι. Εντάξει, δεν γίνεται, είναι τεράστιο το νούμερο. 1,5 εκατομμύριο δεν το βρίσκει μόνο εκεί στην Ρωσία, βέβαια, ο Λάγκφορντ. Νομίζω ότι ήρθαμε λιγότερα στον Παναθηναϊκό, αλλά πάλι έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είχε και μια ανακοίνωση για τον κόσμο από την ΚΑΕΑΡΙΣ, έτσι, ναι, για τη στήριξη. Στον κόσμο για τη στήριξη, ναι, νομίζω, εντάξει, ενώ στην αρχή εικόνα δεν ήταν καλή, μετά ξανά και το κόσμο περίπου 4.000 θεωρώ ότι βρέθηκαν στο γήπεδο. Σήμερα έχει καλή ατμόσφαιρα, καλή εικόνα. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν ήθελα γεμάτο από την αλήθεια. Έτσι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Βασικά, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, γενικότερα πάντα να είναι sold out ο Άρης Παναθηναϊκός και τα Άρης Ολυμπιακός, όπως και τα Άρης ΠΑΟΚ, Άρης ΑΕΚ. Εντάξει, ίσως δεν ξέρω, η μέρα να με βοήθησε που ήταν και ο Μαραθώνης εδώ στην πόλη, δεν ξέρω. Ή πιστεύεις είναι γενικότερο το θέμα του κόσμου. Εγώ έφυγα μετά από αρκετή ώρα από το Παλέ, να πω την αλήθεια, και πάλι είχε πολλή κίνηση και πολύ σαματά, αν θέλεις, στους δρόμους. Δηλαδή, πολλοί ίσως σκέφτηκαν και έτσι, ναι, ότι θα μπλέξουν. Έτσι, γιατί τώρα για να κάνεις, ας πούμε, για να φύγεις από το Παλέ, να πας πίσω να κάνεις και καμιά ώρα. Ναι, όντως. Παίζουν το, παίζουν ρόλο για αυτό, αλλά... Ή να μην το θέσουμε ως γενικότερο θέμα ότι ο κόσμος φέτος δεν βλέπει ίσως τόσο ψηλές προσδοκίες. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Όχι, πιστεύω σήμερα η στήριξη ήταν καλή. Ναι, έτσι, γιατί για το από αυτό πλευρά θα το με τον Μαραθώνα και τα σχετικά, όλο αυτό φόβησε πολύ κόσμο. Εγώ δηλαδή όταν πήγα στο γήπεδο στις 4.30 περίπου, ήδη από τότε είχε πολλή κίνηση, πολύ γενικά. Ναι, γινόταν χαμός. Που είχε κίνηση, αλλά γενικά γιατί αρχίζαν τότε, ξέρεις, να βγαίνουν και να κάνουν τις γενικές ρυθμίσεις. Οπότε πολλοί νομίζω ότι θα είπαν ότι παιδιά δεν αξίζει, όχι δεν αξίζει, θα μπλέξουμε. Ναι, όντως, όντως. Θα μπλέξουμε πολύ. Εντάξει, ειδικά ξέρεις όσοι είναι από την δυτική πλευρά, είναι πολύ δύσκολο για αυτός. Ναι. Η ανατολική είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και η έξοδος. Αλλά η δυτική και το κέντρο είναι πολύ δύσκολα. Και επίσης, δεν ξέρω αν είναι ένας άλλος παράγοντας. Τώρα βέβαια εντάξει, μεγάλο θέμα είναι για να το ανοίξουμε αυτό, αλλά εφόσον ο Άρης έχει επιστρέψει και η Super League, οικονομικά αν το δούμε για τον απλό φιλαθλό, όταν επιλέγει ίσως να πάει σε περισσότερα μάτια του ποδοσφαίρου που έχει περισσότερη δίψη, είναι αλήθεια φέτος λόγω της επιστροφής, ίσως στερήσει κάποιες παρουσίες στο Αλεξάνδριο, έτσι, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που ανοίγεις και μάλλον θα πρέπει να το ασχοληθεί μέχρι κι άλλη. Ναι, 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 όντως, όντως. Χρόνο, αλλά εγώ θα πω απλά γιατί το έχω αναφέρει κιόλας, δεν είναι μυστικό. Το έχω ξαναπεί και το έχω τονίσει ότι αυτό είναι ένα θέμα για τον μπασκετικό Άρη. Το γεγονός ότι ο κόσμος και λόγω της οικονομικής κατάστασης κάποιες φορές επιλέγει. Ναι, έτσι, αναγκαστικά, δηλαδή, έτσι, δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο κόσμος γι' αυτό, προφανώς. Μπορεί φυσικά γιατί ο κόσμος για αυτούς είναι μεροκαματιάρης. Δεν ζούμε στο Λιχτενστάιν, να είναι όλοι φραγκάτοι. Έτσι, ο κόσμος όταν έχεις δυο μάτς στη ζυγαριά και έχεις το Άρης ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και το Άρης Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, είναι λογικό να κοιτάξεις να πάρεις πρώτα στο Άρης ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι γιατί πας εκεί. Προς Θεού, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και εγώ τη δίψα που έχει ο κόσμος για να δει την ομάδα ποδοσφαίρου που πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια. Έτσι, το θέμα είναι να μην εγκαταλείψει την ομάδα μπάσκετ και φτάσει και αυτή σε σημεία πεσινά. Ναι, όντως, γιατί χρειάζεται η στήριξη.
Ναι, δεν το νομίζω. Απλά νομίζω σήμερα ήταν μια καλή εικόνα το Παλέ. Δηλαδή όταν ξεκίνησε το μάτς ή 10 λεπτά με το μάτς, η εικόνα ήταν απογοητευτική. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, όσο η ώρα, έγινε πολύ καλή εικόνα και στο πέταλο είχε κόσμο από τους οργανωμένους που δίναν το σύνδημα και το υπόλοιπο γήπεδο είχε κόσμο. Ήταν καλή εικόνα, ήταν καλή. Mm-hmm. Ωραία, σταμάτη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα είπαμε το επόμενο παιχνίδι. Τώρα με τον Πανιόνιο εκτός έδρας στην Κυριακή. Κυριακή στις 6 ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Στις 5, στις 5 ναι. Εντός είναι την Τετάρτη με την κατάγια από τη Φιλανδία για το FIBA Europe στις 7 στο Αλεξάνδριο. Mm-hmm. Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Σταμάτη. Καλό Σαββατόβραδο, καλό ξημέρωμα Κυριακής. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το Σταμάτη Μουρελή για την ήττα του Άρη από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ με 70-84 στο Nick Gallis Hall. Θυμίζω, από πλευράς Παναθηναϊκού η κορυφαία ήταν ο Τόμας και ο Λάγκφορντ με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα. Από πλευράς Άρη ο Μποχωρίτης και ο Μπέλη είχαν από 11. Ο Μαγκή είχε 10 πόντους με 6 rebound αλλά και 4 λάθη. Φάση του αγώνα, θέλετε, έτσι, η στιγμιότυπη του αγώνα ήταν η ένταση εκεί στην πρώτη περίοδο που έφερε και τις απόβολες του Βαγγέλη Αγγέλου και του Τσάβη Πασκουάλ, των δύο προπονητών των δύο ομάδων. Και για να κλείσουμε με τα του μπάσκετ, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα, συνολικά το πανόραμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Basket League. Είχαμε λοιπόν σήμερα νωρίς Ήφαιστος Λίμνου Πανιώνιος 86-64, Ρέθυμνο Λαύριο 72-77, Χολαργός Κολοσσός Ρόδου 74-60, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 73-76, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 91-71 και Άρης Παναθηναϊκός 70-84. Αύριο στις 7 πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Η Κίμη υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Να δούμε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Basket League την επόμενη εβδομάδα, που έχει επίσης σημαντικές αναμετρήσεις. Το Σάββατο λοιπόν 20 Οκτωβρίου στις 4 παρατέταρτο Ρέθυμνο ΑΕΚ, Περιστέρι Χολαργός και Κολοσσός Ρόδου Κίμη. Στις 6 ο ΠΑΟΚ θα αποδεχτεί τον Προμηθέα στο Παλατάκι σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον match που ξεχωρίζει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στην Basket League. Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 5 το Πανιόνιος Άρης. Τον Άρη να έχει ως στόχο να επιστρέψει στην ίδια στο πρωτάθλημα μετά τη σημερινή από τον Παναθηναϊκό. Στις 5.30 Παναθηναϊκός Λαύριο και την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα 22 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα αποδεχθεί τον Ήφαιστο Λίμνο στο ΣΕΦ. Κάπως έτσι κλείνουμε μετά του μπάσκετ. Είπαμε εδώ στο post-game, θα βλέπουμε όλο το post-game για ό,τι σημαντικό υπάρχει και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ στην πορεία που θα ξεκινήσει και εκεί το πρωτάθλημα. Ξεκίνησε και η Ευρώπη, το Champions League για τον ΠΑΟΚ. Μεσοβδόμαδα έχει ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα. Πώς φαίνεται, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το εισιτήριο. Νίκησε, θυμίζω, στην Ουγγαρία με 3-2 μέσα στην εβδομάδα. Θα τα βλέπουμε όλα εδώ στο post-game για ό,τι σημαντικό υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και στην αγωνιστική δράση. Έχει και ένα μήνυμα της Καϊ Άρης στα social media. Τίποτα δεν θα μας λυγεί. Συνεχίζουμε ενωμένοι σαν ένα. Και αυτά για να κλείσουμε και με την ενότητα του μπάσκετ εδώ στο post-game. Και κάπως έτσι θα πάμε σε ένα ακόμη break, ένα ακόμη τελευταίο διάλειμμα. Μένετε εσείς εδώ στο Libero 107,4 συντονισμένοι για το post-game. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post-game στο Libero 107,4. Μέχρι στο κιόση η παρέα στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία εδώ στο Libero, όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και Κυριακής. Με την υποστήριξη του ψητοπολίου Μπέστο Ψητό, που μπορείτε να βρείτε λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town στο Μπέστο Ψητό. Τώρα με μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Τώρα το Δημοφιλές Φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestops.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου παραγγελίας σας, ή για online delivery να κατεβάσετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-60-2220. Βρείτε τους στο Facebook και στο Instagram στο πολύ bestops, χορηγός εκπομπής Postgame, με πραγματικά πολύ ωραία μπέργκερ και οτιδήποτε άλλο επιλέξετε να δοκιμάσετε. Αφήσουμε για ανοιχτές γραμμές. Από εδώ και στο εξής για το φινάλε της εκπομπής, για οποιονδήποτε θέλει να μοιραστεί μαζί μας την άποψή του, να κάνουμε κουβεντούλα για οποιοδήποτε θέμα θέλετε, είτε για τα σημερινά μας του μπάσκετ, είτε για το επερχόμενο Άρης ΠΑΟΚ που ακολουθεί. Κακά τα ψέματα, αν και μεσολαβεί αυτή η διακοπή στο πρωτάθλημα, στην πόλη ήδη συζητιέται το επερχόμενο ντέρμπι.
είναι έτσι μεγάλη προσμονή, αναμονή στους φιλάθλους και των δύο ομάδων για αυτό το παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 7 στο Κλειάνης Βικελίδης. Οπότε, οτιδήποτε θελήσετε να σχολιάσουμε εδώ παρέα, 2-3-10-2-87-8-8-8 για να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε εδώ για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε να σχολιάσετε, είτε για την εθνική ακόμη, αν και δεν νομίζω ότι απασχολεί και πολλούς, Χρήστο, έτσι, με αυτές τις εμφανίσεις, ποιος να ασχοληθεί. Να δούμε αύριο στη Φιλανδία το ματς, όχι αύριο, τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 παρατέρα, στη Φιλανδία σε ένα ματς για πρωτιά. Και ενώ μια που τα λέγαμε και πριν για τον Ουάρντα, ανέβασε φωτογραφία πριν από λίγο στο λογαριασμό του στο Instagram ο Αιγύπτιος, μαζί με τον Σαλάχ, τον Star της Liverpool. We continue together, συνεχίζουμε μαζί, αναφέρει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα είναι και στο μέλλον παίκτης ΠΑΟΚ ο Ουάρντα. Και αν θα επανέλθει, πώς θα τον ξαναβάλει ο Λουτσέσκου μετά τα όσα έχουν προηγηθεί. Μια υπόθεση που έχει αυτό το ενδιαφέρον της. Βέβαια στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν να το έχουν ως πρώτο και κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα. Αυτό που προέχει είναι η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Άρη. Θα επιστρέψουν και οι διεθνείς από εβδομάδα να ξαναμπούν σε ρυθμούς. Ήδη σήμερα Χατσερίδης και Ελκαντουρί άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμούς, να επιστρέφουν από τα θεματάκια που είχαν τραυματισμό. Μαρούσιο και Βαρέλα ακολούθησαν θεραπεία. Από εβδομάδα ο Χατσερίδης και ο Ελκαντουρί θα ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα για να μπουν και αυτοί στην προετοιμασία για το ντέρμπι της Κυριακής. Αύριο έχει ρεπό η ομάδα από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ρεπό έχουν και στον Άρη. Και εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα θα αρχίσουν να μπαίνουν σε ρυθμούς ντέρμπι, να κάνουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες μπορεί να συναντήθηκαν μετά από 4,5 χρόνια περίπου στον θεσμό του κυπέλου, στο μάτς πρεμιέρα των ομίλων τους δεύτερη τάξη διοργάνωσης. Ωστόσο, αυτό το μάτς είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που θα έρθει δηλαδή την επόμενη Κυριακή, το ντέρμπι για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Άλλο χαρακτήρα, άλλο κίνητρο. Αλλιώς θα παραταχθούν, αλλιώς θα διεκδικήσουν. Σαφώς και τώρα είναι που καίει που λέμε και τους δύο, και θα είναι και το ενδιαφέρον πολύ πολύ μεγαλύτερο και στις τάξεις των φιλάθλων. Όσοι σκοπεύετε να βγείτε και δεν έχετε βγει ακόμη για βράδυ Σαββάτου, να είχαμε και εικόνα νωρίτερα και από τους δρόμους της πόλης, έχουν χαλαρώσει πολύ τα πράγματα. Βέβαια, γεμάτο το κέντρο, γίνεται χαμός, πάνω από 20.000 συνδρομή στον 7ο νυχτερινό διεθνή μαραθώνιο. Αλλά από άποψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Μπορείτε πιο άνετα να κινηθείτε και στο κέντρο της πόλης σε μια έτσι ωραία γεμάτη βραδιά στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολύ κόσμο που έχουν ξεμείνει έτσι μετά το μαραθώνιο και το έχουν ρίξει είτε στο φαγητό είτε στο ποτό για να αναπληρώσουν τις χαμένες δυνάμεις, Χρήστο, που έχασαν από το τρέξιμο. Τα είπαμε και νωρίτερα. Θα επαναλάβω 2-3-10-2-87-8-8-8, 3 οχτάρια για ποιον θέλει να τα πούμε παρέα στον αέρα για οποιοδήποτε θέμα της αθλητικής επικαιρότητας. Ενώ να ρίξουμε μια ματιά συνοπτικά στο τι συνέβη στο UEFA Nations League για αυτή την τρίτη αγωνιστική, μιας και λόγω της διακοπής πρωταθλήματος αυτή είναι η διοργάνωση τώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτά τα μάτια στα διεθνή των εθνικών ομάδων. Από την Πέμπτη όπου ξεκίνησε είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Πολωνία-Πορτογαλία 2-3, Ρωσία-Σουηδία 0-0, Ισραήλ-Σκωτία 2-1, Μαυροβούνιο-Σερβία 0-2, Λιθουανία-Ρουμανία 1-2, Νησιά-Φερόε-Αζερμπαϊτζάν 0-3, Κόσοβο-Μάλτα 3-1. Χθες Παρασκευή είχαμε Βέλγιο-Ελβετία 2-1, Κροατία-Αγγλία 0-0, σε ένα match remake του ημιτελικού του Μουντιάλ. Σε εκείνο το επικό παιχνίδι το Κροατία-Αγγλία. Οι Κροάτες συνέχισαν, έφτασαν, πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Αυστρία-Βόρεια Ιρλανδία 1-0, Εσθονία-Φινλανδία 0-1 στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας και Ελλάδα-Ουγγαρία 1-0. Με μια μισή φάση η εθνική βρήκε τον γκολ με τον Μίτρογλου στο 65 και πήρε την νίκη με την κεφαλιά του επιθετικού της Μαρσέη. Μολδαβία-Σαν Μαρίνο 2-0, Λευκορωσία-Λουξεμβούργο 1-0. Σήμερα Σάββατο είχαμε Ολλανδία-Γερμανία 3-0 στο αποτέλεσμα της βραδιάς. Στο πιο σπουδαίο μάτσα άλλωστε της βραδιάς και της αγωνιστικής ίσως. Σλοβακία-Τσεχία 1-2. Ιρλανδία-Δανία 0-0. Νορβηγία-Σλοβενία 1-0. Βουλγαρία-Κύπρος 2-1 με ανατροπή. Λετωνία-Καζακστάν 1-1. Γεωργία-Ανδώρα 3-0. Αρμενία-Γιβραλτάρ 0-1. Αυτό μάλλον είναι το αποτέλεσμα της βραδιάς. Το αποτέλεσμα των τελευταίων χρόνων, το Γιβραλτάρ μετά από 22 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, πήρε την πρώτη του νίκη σε επίσημη διοργάνωση της FIFA και της UEFA. Ιστορική αν μη τι άλλο, ιστορικό αν μη τι άλλο αυτό το αποτέλεσμα. Και Σκόπια Λιχτενστάιν 4-1. Και φυσικά η διοργάνωση συνεχίζεται με το δεύτερο πιάτο της τέταρτης αγωνιστικής που ξεκινάει από αύριο Κυριακή. Θα έχουμε στις 10 παρατέταρτο Πολωνία-Ιταλία, στις 7 Ρωσία-Τουρκία, στις 4 Ρουμανία-Σερβία, στις 10 παρατέταρτο Ισραήλ-Αλβανία,
την ίδια ώρα Λιθουανία Μαυροβούνιο, στις 7 Αζερμπαϊτζάν Μάλτα και νησιά Φερόε Κόσοβο, ενώ τη Δευτέρα που παίζει και η εθνική μας ομάδα στις 10 παρατέταρτο στην έδρα της Φιλανδίας στο Τάμπερε, σε ματς πρωτιάς, θυμίζω έχουν 3 στα 3 και 9 βαθμούς, η Φιλανδία έχει 6 βαθμούς η εθνική μας ομάδα, την ίδια ώρα Εστονία που έχει 0 στον ομιλό μας κόντρα στην Ουγγαρία στην έδρα της που έχει 3 βαθμούς, 10 παρατέταρτο επίσης Βοσνία και Βόρεια Ελλανδία θα τεθούν αντιμέτωπες, στο ματς της βραδιάς τη Δευτέρα Ισπανία-Αγγλία, σπουδαίο ματς, Ισλανδία Ελβετία επίσης στις 10 παρατέταρτο, την ίδια ώρα Λουξεμβούργο Σαν Μαρίνο και Λευκορωσία Μολδαβία, και την Τρίτη θα έχουμε Γαλλία Γερμανία, άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι. Οι Γερμανοί που έχουν ένα βαθμό μόλις μετά από 3 παιχνίδια, έχασαν 3-0 σήμερα από τους Ολλανδούς στο Άμστερνταμ. Τρίτη 10 παρατέταρτο Ουκρανία Τσεχία, Ιρλανδία Ουαλία, Σλοβενία Κύπρος Νορβηγία Βουλγαρία, στις 5 το απόγευμα Καζακστάν Ανδώρα, Αρμενία, Σκόπια, Λετωνία, Γεωργία και Γιβραλτάρ, Λίχτενστάιν. Θα πάει για το 2 στα 2 το Γιβραλτάρ απέναντι στο Λίχτενστάιν. Γιατί όχι. Ωραία είναι αυτά. Τέτοιες ομάδες να παίρνουν νίκες, δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο. Ένα άλλο ενδιαφέρον. Ενώ θα ήθελα να σχολιάσουμε έτσι, δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να το σχολιάσετε. Το πανό, αυτό το πανό δεν ήταν πανό βασικά. Κορεό ήταν έτσι, οι κομμάτια που συνέδεσαν. Παδί της ΑΕΚ στο σημερινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για το δίλημα σουβλάκι ή καλαμάκι, κάτι τέτοιο. Απάντησε μια κριτική στην άλλη και έγραφε καλαμάκι ρε, το κορεό αυτό των φίλων της ΑΕΚ. Εντάξει, φθηνό χιούμορ θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Δεν νομίζω ότι προκάλεσε και αρκετό γέλιο σε πολλούς, δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς. Αλλά τώρα εντάξει. Σε ένα τέτοιο ντέρμπι, εντάξει, και πολλά τα ευρυστικά συνθήματα και για ΠΑΟΚ και για Θεσσαλονίκη. Που αγκόντισαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το Derby Ike Pauk το έκαναν λίγο, το ποδοσφαιροποίησαν το match του μπάσκετ. Οι φίλοι της ΑΕΚ βρήκαν αφορμή που αντιμετώπιζαν τον Pauk. Όσοι με βλέπουν μπροστά μου τώρα, οι Ολλανδοί είχαν να κερδίσουν τους Γερμανούς. Πόσα χρόνια λες, Χρήστο? Πόσα? 30? Όχι, εντάξει. 16. Από το 2002. 3-1 σε φιλικό. Και αν πάμε πιο πίσω βέβαια. Σε μη φιλικό παιχνίδι, σε επίσημο μάτς δηλαδή, από το 92, δηλαδή 26, κοντά στα 30, σε επίσημο μάτς. Επίσημα ήταν και το σημερινό, εντάξει, αυτή τη νέα διοργάνωση, το Nations League. Μάλιστα, η Ολλανδία, να δούμε αν μπορεί να αναγεννηθεί με αυτό το νέο ρόστερ που έχει και αρκετά νεανικό σύνολο, με νέους παίκτες να βγαίνουν μπροστά, να επιστρέψει, γιατί τι θέλουμε φυσικά. Παραδοσιακή δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και θέλουμε να επιστρέψει μεγάλες διοργανώσεις. Ήταν αισθητή απουσία της από το Μουντιάλ της Ρωσίας και. Τουλάχιστον τώρα στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα με εμφανίσεις και νίκες, όπως η απόψινή με το 3-0 επί της Γερμανίας που δεν περνάει και την καλύτερη περίοδο της, πέρα από την παταγώδη αποτυχία στο Μουντιάλ που αποκλείστηκε τη φάση των ομίλων ως παγκόσμια πρωταθλήτρια. Φαίνεται ότι συνεχίζει να διανύει μια άσχημη περίοδο και προφανώς έκλεισε ένας κύκλος και χρειάζονται ραγδαίες αλλαγές για να ξαναγίνει η υπερδύναμη Γερμανία που συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια. Και μέσα σε όλα η Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκει τον αντικαταστάτη του Σουάρες, λέει, με 60 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιος είναι αυτός? Είναι Πολωνός επιθετικός της Τζένοα, 23 ετών, εν ονόματι Πιάτεκ, λογικά θα τον έχετε ακούσει όσοι βλέπετε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στην Ιταλική Σεριά με την Τζένοα, έχει 9 goals στις πρώτες 7 συμμετοχές και αν μη τι άλλο έχει προσελκύσει πολλά βλέμματα, μεταξύ άλλων και την Μπαρτσελόνα που φέρετε να ψάχνουν τον αντικαθάτη του Σουάρες. Έτσι, τουλάχιστον αναφέρει η Mundo Deportivo, επικαλούμενοι και πηγές του ρεπορτάζ από την Gazzetta dello Sport, την Ιταλική εφημερίδα. Τιμή εκκίνησης 60 εκατομμύρια ευρώ, λέει, για τον Πιάτεκ, τον νέο πολωνικό διαμάντη. Κριστόφ Πιάτεκ, 23 ετών, λοιπόν. Ο επιθετικός Τζένοα που θα μας απασχολήσει, όπως φαίνεται, στο άμεσο μέλλον. Μα ξεπεράζει το 10.30, θα πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το φινάλε τη εκπομπή Post Game για απόψε. Παρά θα είμαστε μέχρι και τη μία. Πάμε στη διαφημίση, Χρήστο. Και επιστρέφουμε με την συντονισμένη εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Post Game. Με Χρήστο Κιός στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Παναγιωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Για περίπου 10-15 λεπτά και ακόμη θα πάμε παρέα. Στο απόψινο Post Game, βράδυ Σαββάτου, 1:20 η ώρα. Αύριο Κυριακή θα είμαστε πάλι μαζί 10:00 όπως κάθε Σάββατο Κυριακή το βράδυ. Είδαμε όλο το post-game της αγωνιστικής δράσης
στη σημερινή μέρα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι υπήρχε. Ήτες για Πάο και Άρη στο μπάσκετ, φιλική στο Παλαιά Γερακλή, νίκη στο μπάσκετ Γερακλή, τα είδαμε όλα, Nations League. Όπως θα τα βλέπουμε και κάθε Σάββατο Κυριακή εδώ στο Λίβερο 107,4, μέχρι χθες γραμμές είμαστε στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Μπορείτε να καλείτε για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε παρέα, να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Είπαμε παρά τη διακοπή, είχε θεματάκι σήμερα, είχε θεματάκι και εβδομάδα όλη. Ήταν έτσι αυτή η χθεσινή απόφαση της Παρασκευής μάλλον για την αφαίρεση 3 βαθμών στην ΑΕΚ για τα επεισόδια στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, που ξεσήκωσε έτσι μια θύελλα αντιδράσεων από πλευράς της Ένωσης. Υπήρξαν και σημερινές τοποθετήσεις που αναφερθήκαμε νωρίτερα των υπεύθυνων επικοινωνίας των ΠΑΕΑ και ΠΑΟΚ, του Ανδρέα Δημάτου και του Κυριάκου Κυριάκου, που έδωσαν μια συνέχεια, ας το πούμε έτσι. Υπήρχε και το post του Γιώργου Σαββίδη με την βαθμολογία. Βαθμολογία των αφαιρέσεων βαθμών των ομάδων ουσιαστικά. Από τον ΠΑΟΚ έχουν αφαιρεθεί περισσότεροι βαθμοί την τελευταία τριετία. Και είναι ένας λόγος αυτός για να έχουν ένα επιχείρημα αυτό οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για να αντιτάξουν σε αυτούς τους ΑΕΚ που εντάξει, γράφτηκαν υπερβολικά πράγματα από μέσα προσκύμενα προς την ΑΕΚ. Ακόμη και για αλλίωση πρωταθλήματος είδαμε να γράφεται για αυτό το μείον 3 για τα επεισόδια που έγιναν στο ΑΚΑ. Είδαμε αυτό το επικό από τον Λισάνδρου να λέγεται ότι η Μολότοφ δεν είναι, η ρήψη Μολότοφ δεν είναι βιοπραγία. Ενώ ήταν βιοπραγία, για παράδειγμα, το ρολό χαρτί πέρσι στην Τούμπα, στον Όσκαρ Γκαρθία. Εντάξει. Είναι ο μαγικός κόσμος του ελληνικού ποδοσφαιρού. Ας ελπίσουμε στο ντέρμπι που ακολουθεί Άρης ΠΑΟΚ στο Κλειάνης Βικελίδης να ασχοληθούμε μόνο με ποδόσφαιρο. Πάμε για sold out εκεί, Χρήστο. Έτσι, τα εισιτήρια εξαντλούνται σιγά-σιγά. Μέσα στις επόμενες μέρες λογικά θα ανακοινωθεί και το sold out. Θα είναι φυσικά κατάμεστο το γήπεδο Κλειάνης Βικελίδης στην Κυριακή, στο μεγάλο ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ. Και όσο πλησιάζει αυτή η μέρα, όσο θα κυλάει και η εβδομάδα, θα μπαίνουμε όλο και περισσότερο στους ρυθμούς του μεγάλου ντέρμπι της πόλης. Και ένα μήνυμα του Κατσουράνη σήμερα στο Twitter, μιας και λέγαμε για τον Τζιόλι νωρίτερα. Έσπευσε να τον υπερασπιστεί ο Κώστας Κατσουράνης στον Αλέξανδρο Τζιόλι. Υπήρξαν και συμπαίκτες φυσικά στην Εθνική. Πιστός στρατιώτης έγραψε το μήνυμά του στο Twitter. Μεγάλη κουβέντα έγινε χθες και για τον Τζιόλι που παίζει ακόμη στην Εθνική. Τον έβαλε στο δευτερομήχρονο σκύμπε και όμως έδωσε έτσι μια ισορροπία στο κέντρο, στη μεσαία γραμμή. Ο Τζιόλι που ακόμη εκεί, όντως, αν το δει από αυτή την πλευρά όπως το είδε ο Κατσουράνης και το παρουσίασε και στα social media, μπορεί να το χαρακτηρίσει και πιστό στρατιώτη της Εθνικής, μια σταθερά ας πούμε στο ρόστερ. Αλλά εντάξει, από την αντίθετη πλευρά, ο Τζιόλι που παίζει στα Εμιράτα να έχει ακόμη παρουσία στην Εθνική, ενώ υπάρχουν αρκετοί Έλληνες χαφ έτσι, που περιμένουν την ευκαιρία, περιμένουν να πάρουν την θέση στην Εθνική ομάδα και να φορέσουν βαλάνε το εθνόσημο, να παίζει ακόμη ο Τζιόλι. Εντάξει, σηκώνει μεγάλη κουβέντα και αυτό και δίσταντη απόψεις όπως και σε άλλα θέματα. Να πάμε στη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Τι γίνεται, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο Αριανός που δεν πρόλαβε το εισιτήριο, έτσι. Δεν σε λέω σπέρα, για τον Τζιόλι που είπες προηγουμένως. Για πες μας την άποψή σου. Εγώ ναι, Αριανός είμαι, δεν το κρύβει, γιατί δεν το κρύβει κανένα άλλο. Λες για τον Τζιόλι που παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, ας πούμε, το ελληνικό πρωτάθλημα θεωρείς ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο, δηλαδή. Σωστό, πούμε, και αυτό. Άλλη μια οπτική να το δούμε και το θέμα, έτσι. Σωστό και αυτό, όντως. Γιατί οι παίκτες yeah. στην Ελλάδα είναι όντως υψηλότερο επίπεδο. Αλλά ποτέ εντάξει, υπάρχουν χαφ όπως ο Ζέκα για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδες χθες το παιχνίδι. Ήταν από τους κορυφαίους. Υπάρχουν στις ομάδες, δηλαδή στον παραδείγματος χάρη στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν μια ταχύτητα δική τους στο πρωτάθλημα. Ναι, εκεί υπάρχουν. Ενδεχομένως στα δυο σκαλοπάτια, ένα-δυο σκαλοπάτια πιο κάτω να υπάρχουν, από εκεί και πέρα όμως το χάος. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν κάτι ομάδες οι οποίες δεν πραγματικά τώρα αυτές οι ομάδες πώς παίζουν ας πούμε, σε αυτό το πρωτάθλημα. Όντως. Σαν τέτοιο πρωτάθλημα. Και αυτό δεν υπάρχει μόνο φέτος. Υπάρχουν τουλάχιστον την ημέρα που ξέρω τον εαυτό μου ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες. Δηλαδή αν εξαιρέσεις 4-5 ομάδες στην Ελλάδα, οι υπόλοιπες όλες τι είναι ακριβώς δηλαδή. Που λέμε εμείς για τα Εμιράτα. Ενδεχομένως και τα Εμιράτα όντως να έχουν με τα λεφτά που ρίχνουν να έχουν την καλύτερη ποιότητα. Έτσι, με αυτή την οπτική, αν το δεις, όντως έχεις τα δίκια σου. Πάντως αυτό που είπες προηγουμένως για την διαμάχη της ΑΕΚ για την. Της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν θα σταθώ μόνο σε αυτό. Απλά εμένα μου έχει δημιουργήσει μια έτσι άσχημη εικόνα.
Επειδή στην Ελλάδα, ξέρεις, έχουν γνώμη οι πάντες σε ένα αντικείμενο και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν γνώση από το αντικείμενο. Σε όλους τους τομείς έχει να κάνει αυτό, έτσι. Από την ημέρα που αρχίσαμε στην Ελλάδα να έχουμε αθλητικούς νόμους και σκληρούς, είτε αυτό τον ονομάζαμε, ξέρω εγώ, νόμο ορφανού, είτε οτιδήποτε άλλη ονομασία το δίναμε, έχουμε αρχίσει να έχουμε νεκρούς. Στην Ελλάδα δεν είχαμε νεκρούς, αν εξαιρέσεις ένα μπλιώνα. Και αυτό που, τι να πω, εντάξει, ήταν εκεί την ημέρα να πεθάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Το βρήκε ο Χάρος εκεί, έκατσε στο κατάλληλο σημείο, ήταν εντελώς τυχαίο γεγονός. Δεν νομίζω ότι ο παδός του Πάου το σημάδευε απέναντι, λες, και είναι ελεύθερος σκοπευτής. Ναι. Από την ημέρα όμως που έγινε αυτό το πράγμα, αρχίσαμε να έχουμε μέχρι και νεκρούς. Ναι. Έτσι, γιατί αυτό, ίσως γιατί η βία υπήρχε εγκλωβισμένη μέσα στο γήπεδο σε μεγάλο βαθμό και λιγότερο έξω σε συνδέσμους και αυτά. Ενώ από την ημέρα που έγινε αυτό το πράγμα, έχει εξαπλωθεί παντού σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή η δολοφονία, ας πούμε, ο Φιλόπουλος δεν σκοτώθηκε σε αγώνα ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, σκοτώθηκε σε αγώνα βόλεϊ γυναικείου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω σου πω... αν πάμε, αν θέλεις, και σε πιο πρόσφατο περιστατικό, για το οποίο υπήρχαν εξελίξεις και τις τελευταίες ημέρες, για το θάνατο του Κυπρίου παντού του ΠΑΟΚ, του Νάσου Κωνσταντίνου, στο μάτσο εκείνο του Παναθηναϊκού που έγινε στο δρόμο ουσιαστικά, άλλου είδους βία οδήγησε και έτσι, εντάξει. Ναι, βεβαίως, έγινε χιλιόμετρα από το γήπεδο, ναι, μακριά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εμείς, ας πούμε, που πιο πιτσιρικάδες πηγαίναμε με τα λεωφορεία, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει, ας πούμε, που περνούσαμε την Εγνατία ή όλα αυτά, προφανώς και θα μπορούσε να γίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικώς δεν γίνονται επεισόδια, δηλαδή τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη δεν έγιναν επεισόδια μεταξύ ΠΑΟΚ και ΆΡΙ, γιατί στο κύπελλο δεν δώσανε εισιτήρια, ας πούμε, στον Άρη να έρθει μέσα. Δηλαδή κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα επεισόδια θα υπάρχουν, οι αντιπαραθέσεις θα υπάρχουν, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Και αν δεν ξέρουμε τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε ή δεν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε, εντάξει, τουλάχιστον να μην λέμε ασυναρτησίες. Μάλλον το δεύτερο νομίζω είναι. Και σε αυτό έχουν ευθύνη, πέρα από την πολιτεία, την αστυνομία, νομίζω έχουν ευθύνη και οι ομάδες, έτσι, και οι παράγοντες, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και έτσι να σου πω κάτι, αυτό με τις ομάδες λίγο ήταν, ξέρεις, όχι παρεξηγημένο ή κακώς ερμηνευμένο, ήταν μια εύκολη καραμέλα που λέγαν όλοι. Δηλαδή να σου πω ότι όλας, είτε για τον Άρη να μιλήσω, είτε για τον ΠΑΟΚ στα όσα ξέρω, είτε για οποιαδήποτε ομάδα, όταν λέγανε οι οπαδοί, ότι ξέρω εγώ, λέγανε οι οπαδοί, ξέρετε, γίνει την καραμέλα που δεν έχει λιώσει και δεν ξέρω αν θα λιώσει και ποτέ, ότι τα παίρνανε, ήταν με τις διοικήσεις. Ωραία, να σου πω κάτι. Όταν ένας πρόεδρος ήθελε να τα έχει καλά με τους οπαδούς, δεν τα είχε για να πάνε να κάνουν επεισόδια να σκοτώνουν τους οπαδούς σε άλλες ομάδες. Τους είχε για το δικό του επικοινωνιακό περιβάλλον, αν η ομάδα πηγαίνει στραβά, προφανώς, να τους προτιμοποιεί, ναι, και τα... Δεν τους είχε δηλαδή για να διοργανώνουν επεισόδια, «Α, εγώ είμαι ο πρόεδρος της τάδε ομάδα, πηγαίνετε να επιτεθείτε στο στάδε, στους Δίνα». Προφανώς. Αυτές ήταν οι ηλικιότητες που λέγανε τη δεκαετία του 80 και του 90. Απλά εγώ το θέτω από μια άλλη σκοπιά και ας μιλήσουμε συγκεκριμένα τώρα για το παράδειγμα αυτό με την τιμωρία της ΑΕΚ. Βλέπεις ότι τιμωρήθηκε, έτσι, για κάποια επεισόδια που έγιναν και έχει ξεσπάσει ολόκληρος επικοινωνιακός μηχανισμός, προσπαθεί η ΑΕΚ για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, να μιλήσει για σκάνδαλο, για τιμωρία εδώ. Λίγο... Ο Λισάνδρου, ναι, ναι, ο ανέφερε ότι δεν είναι το παρελθόν ή ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τον Άρη τον ξέρω γιατί στο επικοινωνιακό κομμάτι ποτέ δεν ήμασταν ισχυροί. Αλλά επειδή όλα αυτά τα χρόνια ζούμε και στην εποχή της επικοινωνίας, γιατί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Τα έχουν κάνει, ναι, βεβαίως, ναι, δεν διαφωνώ, βεβαίως, ναι, τα έχουν κάνει. Δηλαδή γίνονται τα επεισόδια, έτσι. Αντί να βγουν πρώτοι να καταδικάσουν, βγαίνει τώρα, επειδή μιλάμε για το πιο πρόσφατο παράδειγμα, που είναι τη ΣΑΕΚ. Βγαίνει, ας πούμε, ο Λισάνδρου και να μας λέει ότι δεν είναι βιοπραγία η ρήψη Μολότοφ, ας πούμε, για να υπερασπιστεί, να τιμωρηθεί, να γλιτώσει την τιμωρία ουσιαστικά η ομάδα του. Αυτά θα γίνουν και θα ξαναγίνουν τώρα, όσο δηλαδή τα προσπαθούν να υπερασπιστούν και να τα καλύπτουν οι ομάδες για να γλιτώνουν τις τιμωρίες, έτσι. Κοιτάξτε, σας πω κάτι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, στην Ελλάδα είμαστε σε πολλά πράγματα στα σπάργανα, είμαστε σε νηπιακό επίπεδο. Στην Ευρώπη, που λένε οι περισσότεροι ότι δεν συμβαίνουν επεισόδια κτλ. Κτλ. Ξέρεις, στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί σε ένα αντικείμενο, σε ένα πράγμα. Ότι οι ομάδες δεν είναι πολιτικοποιημένες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα δεν έχεις μια κόντρα τύπου Λάτσιο Λιβόρνο. Δεν έχεις μια κόντρα τύπου από Ελομόνιας, όπου οι άνθρωποι αυτοί σκοτώνονται και για πολιτικο-ιδεολογικούς, ναι, λόγους. Ναι, πάει αλλού το πράγμα, όντως. Δεν έχεις κάποια άλλα πράγματα που έχουν, παραδείγματος χάρη, Paris Saint-Germain με κάποιες άλλες ομάδες στη Γαλλία, και μιλάμε για πιο μεγάλα μεγέθη, όπου εκεί γίνεται μακελιό.
που μπέλγεται μέσα το ιδεολογικό, που μπλέκονται χιλιάδιο. Εμάς η κόντρα μας ως επιτοπλίστων, κατά μεγάλο ποσοστό δηλαδή, ήταν ότι εγώ είμαι Αργιανός, είσαι Παοξής. Λοιπόν, δεν είμαι. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχεις χωρίσει λίγο και το πολιτικό στοιχείο. Στους πιο οργανωμένους, αν θέλεις. Δεν ξέρω. Εντάξει, όχι τέτοιο βαθμό όπως στο εξωτερικό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Κάτι, αν θεωρείς ότι έχει μπλέξει, γιατί προς τιμή κάποιων οπαδών σηκώσανε κάποια πανό που λέγανε Μακεδονία είναι ελληνική, αυτό είναι και προς τιμή τους. Να σου το πω και διαφορετικά. Και καλώς το κάνανε. Αν θεωρείς ότι είναι ιδεολογικό κομμάτι ότι κάποιοι οπαδοί είχαν μία άποψη για ένα συγκεκριμένο γεγονός ανεξαρτήτου προέλευσης και σηκώσανε ένα πανό, καλώς το κάνανε. Εκφράσανε μία άποψη και δείχνουν ότι είναι και σκεπτόμενοι άνθρωποι και έχουν δικαιώσει. Ναι, από αυτή την άποψη, ναι, συμφωνώ και εγώ. Απλά... Αλλά δεν έχουμε μία ομάδα που να λέει, α, εγώ είμαι με το Πασόκα, εγώ είμαι με την Δημοκρατία. Σε τέτοιο βαθμό, όπως, όχι. Ναι, και στο παρελθόν έχουν γίνει, έτσι, για να μην πούμε συνθήματα που έχουν ακουστεί σε κερκίδες, ηλεκτροσόκ, ας πούμε, κτλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, χειριζόμαστε ένα πράγμα το οποίο τώρα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη δεν δώσανε στους Ολυμπιακούς εισιτήρια. Δεν έγιναν επεισόδια. Δηλαδή, έξω από το γήπεδο από την Τούμπα, το ότι δεν είχαμε, οι Αργιανοί δεν πήγαμε στην Τούμπα, δεν έγιναν επεισόδια. Με την αστυνομία. Ναι. Άρα, δηλαδή, αυτή η καραμέλα είναι μια βλακεία, δηλαδή, να μην έρθουν οι οπαδοί κτλ. Κτλ. Και για να αποφύγουμε τα επεισόδια. Κανένα επεισόδιο δεν αποφεύγεις. Γιατί, συγγνώμη, σταματήσανε τα πεσήματα μεταξύ συνδέσμων από την ημέρα που έγινε ο αθλητικός νόμος. Έχεις δει κάτι τέτοιο και δεν το έχω δει εγώ. Όχι, όχι, σίγουρα, σε καμία περίπτωση. Αλλά εγώ πιστεύω τρόποι υπάρχουν και τους ξέρουν καλά αυτοί που πρέπει να τους ξέρουν. Το θέμα είναι γιατί δεν εφαρμόζονται. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο νόμος είναι, στην ουσία είναι ένας. Μάλλον, τι εννοώ να εφαρμόζονται. Πότε δεν θα κάνεις κάτι, στη μοναδική περίπτωση που θα γνωρίζεις ότι όταν το κάνεις, οι επιπτώσεις που θα έχεις είναι μεγάλες. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν τι σημαίνει λοιπόν εδώ πέρα, ότι συμβαίνει κάτι. Αλλά ότι αισθάνεται όλος ότι δεν θα τιμωρηθεί. Άρα να σου πω και κάτι. Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι η αστυνομία. Μπες και εσύ στο ρόλο της. Και πες ότι σκοτώνω την Αργιανή με τους Παοξίδες. Ωραία, μεταξύ τους. Εμένα τι με νοιάζει, δεν πας σκοτωθείτε μεταξύ σας, θα σου πει. Κάποια στιγμή να σταματήσετε. Αυτό που είδαμε στο Βόλο ουσιαστικά να γίνεται στο προπέρσινο τελικό, αν θυμάσαι. Στο Εκείνο νομίζω ότι ήταν εντελώς, έχασε τον έλεγχο της όλης κατάστασης της αστυνομία. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που... Δεν μπορούσε να επέμβει κανείς εκεί πάνω, ναι. Κοίταξε, πάνω στο είναι γέφυρα, εάν έβαζες που λέω λόγος μια δημιουργία ή δύο, έτσι όπως εξελισσόταν η κατάσταση, το πιο πιθανό ήταν να πετούσαν τη δημιουργία από τη γέφυρα. Αλλά το θέμα ήταν ότι εκεί γενικώς ξέφυγαν τα πράγματα και όταν λέω ξέφυγαν, γινόντουσαν επεισόδια από το πρωί μέσα στην ίδια την πόλη. Δηλαδή τώρα ξαφνικά περίμενε όλος ότι θα γίνουν μέσα στο γήπεδο. Τώρα ξέρεις να είμαστε λίγο σοβαροί. Δηλαδή αυτό το ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας μερικές φορές ή στον δοκαμιλίζουμε, ας πούμε, ξέρεις, είναι πολύ αστείο, ας πούμε, στην όλη ιστορία. Τώρα εντάξει, πώς το λένε, δεν νομίζω, τους οπαθούς να ρωτούσες, οι ίδιοι θα σου λέγανε πιο σοβαρές απόψεις από αυτές που όλα αυτά τα χρόνια είδαμε, ας πούμε. Mm. Έτσι, όχι ότι δεν έχουμε και οι ίδιοι μας ευθύνες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, για όσα συνέβησαν πέρσι στον ΠΑΟΚ, δηλαδή οι ίδιοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν έχουν καμιά ευθύνη. Δηλαδή το γεγονός ότι έχασες ένα πρωτάθλημα μέσα στα χέρια σου, όντας το έχεις στα χέρια σου, δεν είχε κανείς καμία ευθύνη. Ας το πω και διαφορετικά δηλαδή, ας πούμε. Εντάξει, προφανώς και εκεί υπήρχαν ευθύνες, όπως υπήρχε, ας πούμε, το δίχτυ που μπήκε μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να είχε μπει πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για να μην γίνει ούτε αυτό το συμβάν με το χαρτάκι, έτσι. Ναι, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι είσαι ένας αθλητικός δικαστής. Έτσι, τώρα θα μπει σε μένα, μπορεί κάποιος να με κράξει, σου πει τώρα είσαι Αργιανός και λες ό,τι θέλεις. Αλλά επειδή και κατηδίαν το είχαμε συζητήσει αυτό το πράγμα. Έτσι, στο φιλικό, ας πούμε. Σου είχα πει κάποια στιγμή ότι πες ότι είσαι ο δικαστής. Και ξαφνικά στα γεγονότα που έγινε πέρσι με τον Ολυμπιακό, λες παιδιά εντάξει ήσυχο το γήπεδο εσείς λέτε, αλλά εγώ ξαφνικά βλέπω ένα μηχανάκι πάνω στα κάγκελα. Αυτό πιανού ήταν κάποιον τιμή. Που το αναφέρθηκε κιόλας το θέμα στη δίκη, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, ό,τι και να τον πείσαι τον πρόεδρο εκεί την ώρα, ότι μα αυτό ήταν ένα τυχαίο γεγονός, θα σου πει, ναι φίλε, γύρω-γύρω Παρασκευή και εδώ Σάββατο, δεν γίνεται. Θα μου πεις, δεν έχουν γίνει με τους άλλους. Προφανώς και έχουν γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την εξής κτηνοδία πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Στην Πάτρα έβγαλαν το μάτι ενός πεντάχρονου αγοριού και πλήρωσαν τότε 1 εκατομμύριο δραχμές σε τιμωρία. Έχουν γίνει αθλειότητες, προφανώς. Έχουν γίνει αθλειότητες στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι δεν τελειώνει πουθενά αυτό το. Και δεν έχει να κάνει με τις ομάδες, με τα χρώματα. Δηλαδή, το βλέπουμε από πολλές πλευρές. Αυτό είναι το κακό. Αν θέλεις.
Το θέμα είναι να σταματήσει κάπου, να αρχίσει να ελαττώνεται, να μπει ένα τέλος. Να πάμε μπροστά και όχι πίσω. Κοίταξε, μπροστά μπορείς να πας. Το θέμα είναι να σταματήσει. Όχι, δεν μπορεί να σταματήσει. Και είναι κάτι το οποίο θα υπάρχει. Τώρα, ο μοναδικός τρόπος για να κάνει ένας άνθρωπος να μην κάνει κάτι είναι να ξέρει ότι οι επιπτώσεις που έχει είναι μεγάλες. Δηλαδή, αν ξέρεις εσύ, παραδείγματος χάρη, αυτό που συνέβη με τους ανθρώπους τώρα που τους έχουν βάλει μέσα, τέσσερις, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που έχουν προσαχθεί. Ναι, τέσσερις. Για το τέσσερις. Νομίζω ότι ο ένας είναι ήδη μέσα. Οι δύο είναι προφυλακιστοί. Ναι. Αυτό που προφανώς και θα δημιουργήσει ένα τελεσμένο, ή μάλλον θα δημιουργήσει μια μεγάλη αποτροπή, γιατί βλέπουν ότι εξής δεν παίζεται. Αλλά κοίταξε όμως, εδώ μιλάμε για δολοφονία ενός ανθρώπου, μιλάμε για φόνο. Δεν μιλάμε για μια κατάσταση ούτε ατυχία ούτε τίποτα. Εμείς λέμε ότι, ξέρετε το κακό ποιο είναι, ότι λέμε ότι γίνεται μια συμπλοκή μεταξύ οπαδών και λες και εσύ τώρα συγγνώμη, αλλά εγώ που περνάω με το παιδί μου από δίπλα, τι φταίω ακριβώς αν εσείς ξέρω εγώ είσαστε δίκιο. Ναι. Αν εγώ περνάω από δίπλα με το αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά μου και ξαφνικά βρεθώ σε ένα χαντάκι μέσα, σας φταίω σε κάτι. Προφανώς όχι. Άμα θέλετε πάντε σε ένα βουνό, πάντε κάπου που δεν ενοχλείτε κανένα. Σφαχτείτε μεταξύ σας που λέει ο λόγος. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να μην κουράζω κι εγώ και μαζί. Εντάξει, είναι μεγάλο το θέμα. Είναι, χρήζει ώρες συζητήσεων, έτσι. Είναι μεγάλο το θέμα. Ας ελπίσουμε τώρα έτσι τουλάχιστον στο ντέρμπι το Κυριακάτικο το επόμενο να, μόνο για μπάλα να μιλήσουμε, για τίποτα άλλο. Κοίταξε να σου πω κάτι. Μακάρι να μιλήσουμε για μπάλα και το ζητούμενο είναι να μιλήσεις για μπάλα. Βέβαια. Αλλά το έχουμε ξαναβιώσει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι έχει τη δική του αξία να σου πω κάτι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, λόγω επαγγέλματος έχω συζητήσει με αρκετούς φίλους από όλη την επικράτεια και κυρίως είχαμε μιλήσει στο παρελθόν για αγώνες μπάσκετ, ας πούμε. Και χθες είχαμε μια αντιπαράθεση για το κατά πόσο συγκρίνεται το ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και κάποια στιγμή είχε πει ένας δημοσιογράφος παοξίδικων πεπιθήσεων ότι στο παρελθόν είχε μείνει μέσα στο Αλεξάνδριο, μέσα στο Αλεξάνδριο, επειδή δεν είχε βρει εισιτήριο, είχε μείνει ακριβώς πάνω, λέει, όχι τα διαζώματα, όπως είναι η κερκίδα ακριβώς από πάνω, δεν έχει κάτι σαν μπαλκονάκι γύρω-γύρω στο Αλεξάνδριο. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς από πάνω. Λέει, έμεινα το βράδυ εκεί μέσα και το πρωί ξύπνησα για να είναι στο Ιωναγώνα ναι, για να είμαστε μέσα. Αυτό το γεγονός όταν το περιέγραψα, έχεις λέω κάτι αντίστοιχο να μου περιγράψεις? Μου λέει όχι. Άρα του λέω, ξέρεις ότι μάλλον τελικά το ΠΑΟΚ Άρης είναι πιο έντονο από ότι είναι και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Καλά, για το Ολυμπιακός ΑΕΚ ας πούμε και Παναθηναϊκός ΑΕΚ δεν θα το συζητήσω, είναι δευτερεύουσα σημασία. Εντάξει, είχαν άλλη έγκλη να τα μάτσει. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Εκείνη η εποχή ήταν, είναι τόσο χαρακτηριστική εποχή εκείνη που δεν συγκρίνεται με καμία. Έτσι ήταν αλλιώς. Λοιπόν, γι' αυτό και μπασχετικά θα σου πω ότι αυτοκράτορ είμαι μόνο εγώ. Το έκλεισε όμορφα, έγινε. Θα σε περιμένω και την άλλη Κυριακή μετά το μάτσι. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ωραία, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του απόψινου post-game. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10, 10 με 1 εδώ στο Λίμπερο 107,4 όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ. Από Χρήστο και όσοι που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Παναγιωτήτη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο υπόλοιπο και καλό ξημέρωμα Κυριακής. Γεια σας!